Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Την επομένη της ψήφισης ασφαλιστικού φορολογικού στην Βουλή και στον απόϊχο της συνεδρίασης του Eurogroup έχουμε βάλει κάτω τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις και αυτό που θα δείτε τώρα, αυτό που συμβαίνει τώρα, την επίσκεψη αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε. Ο οδηγός χάρτης για την αναγκαία ελάφρυνση του κλαίους, αυτό είναι ένα μήνυμα θετικό τόσο ως προς τις αγορές και τους επενδυτές, όσο όμως και προς την ελληνική κοινωνία. Τους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα τα μεσαία και αδύναμα στρώματα που σήκωσαν μεγάλο βάρος όλο το προηγούμενο διάστημα και πιστεύω ότι δικαιούνται μια καλή είδηση. Και ίσως να μην είναι τυχαίο ότι σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης και στις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αξία της αλληλεγγύης είναι νομίζω αναντικατάστατη και ιδιαίτερα σημαντική. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι ο οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του χρέους είναι η αναγκαία ένδειξη αλληλεγγύης από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων σε έναν λαό που ταλαιπωρήθηκε, ίσως άδικα, και δικαιούται μιας θετικής είδησης και μιας θετικής εξέλιξης. Και θέλω τέλος να σας ευχαριστήσω και προσωπικά, διότι σε αυτή την δύσκολη διαδρομή υπερασπιστήκατε εκ της θέσεώς σας βεβαίως και από τον δικό σας τον ιδιαίτερο ρόλο και την ανάγκη να παραμείνουμε σταθεροί στην αταλάντευτη διεκδίκηση αυτών των αξιών, αλλά και στην ανάγκη να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, την ελάφρυνση του χρέους και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Επικοινώνησα με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους ενημέρωσα, βεβαίως. Υπάρχουν λεπτομέρειες που θα καθορίσουν και τις τελικές αποφάσεις για το χρέος που θα πάρθουν σε ένα επόμενο Eurogroup, το Eurogroup της 24ης του Μάη. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τότε θα μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε και να δώσουμε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για μια πολύ θετική απόφαση για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία. Και όπως δήλωσα και στους πολιτικούς αρχηγούς, θα είμαι στη διάθεσή τους για περαιτέρω εξειδίκευση και ενημέρωση, όμως κυρίως για να ανοίξει και ένας ουσιαστικός διάλογος στον τόπο, πέρα από τις αντιπαραθέσεις που πάντοτε υπάρχουν, διαφορές, ένας διάλογος όμως με θετικό πρόσημο, γιατί θα κοιτάζουμε μπροστά σε ένα καλύτερο έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για την πρωτοβουλία. Η μέρα της Ευρώπης σήμερα και νομίζω ότι πέρα από την αλληλεγγύη, αυτό που αποδεικνύει η Ελλάδα είναι ότι με πολύ μεγάλη ευσία στην ελληνική λαό. Ξέρουμε όλοι αυτό. Μένει η αταλάντη στην ευρωπαϊκή της πορεία. Και το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η αλληλεγγύη είναι ένδειξη και από την πλευρά των εταίρων μας ότι αναγνωρίζουν αυτή την απόφαση. Και πρέπει να σας πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η επίσκεψη σας αυτό γίνεται ύστερα από την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, το ξέρω δεν το ξεχνάτε, δεν το ξεχνούν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ότι η απόφαση, αυτή η στέρεη απόφαση να μείνουμε στην Ευρώπη, το σκληρό πυρήνα στην Ευρωζώνη, είναι κοινή απόφαση όλων των προευρωπαϊκών δυνάμεων που προσωπούνται στο Κοινοβούλιο, κύριε Παπαδόπουλο, μαζί επικυρώθηκε από μια συντηρητική πλειοψηφία από το ελληνικό λαό στις τελευταίες εκλογές και επομένως παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές, δικαιολογημένες άλλωστε σε όλα τα κράτη σημαίνουν αυτά, δικαιολογημένες διαφορές που πρέπει να τις σεβαστούν, παρά τις διαφορές αυτές, η απόφαση να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο συνεργίζει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και μια και μιλάμε για την ημέρα της Ευρώπης, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε την απόφαση τότε, θυμόμαστε όλοι, εσείς λόγω ηλικίας, είναι δύσκολο να θυμάστε, αλλά θυμόμαστε όλοι πόσο αμφισβητήθηκε αυτή η απόφαση. Σήμερα είναι η Ιωνία των Νόμων. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την απόφαση του ελληνικού λαού παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει να συνεχίσει αυτή την πορεία μαζί με όλους τους εταίρους. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Είδαμε τα όσα είπαν μεταξύ τους μπροστά στις κάμερες, μπροστά στους φωτογράφους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός μετά την απόφαση του κυρίου Τσίπρα. Πρώτον, να επικοινωνήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς
για να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα του Eurogroup. Και δεύτερον, να πάει να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου επίσης να τον ενημερώσει, επενδύοντας προφανώς και επικοινωνιακά σε όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε, με γνώμονα τα όσα διατυπώνονται στην απόφαση του Eurogroup για τον οδικό χάρτη, για τον νέο οδικό χάρτη για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Εδώ ξεκινάει πολύ μεγάλη συζήτηση. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κουνταλάκη, καλησπέρα στην κυρία Ελίνα Κλήτου, διότι είμαστε απόψε μια μέρα μετά την ψήφιση ασφαλιστικού φορολογικού των 5,4 δις. Έχονται και άλλα. Νομίζω ότι βγήκε λίγο παραπάνω. Ελά. Νομίζω βγήκε λίγο παραπάνω. Κάτσε να δω και τα υπόλοιπα. 5,7 νομίζω 5,7. Ήταν τα χθεσινά, αν τα υπολόγισα σωστά. Μέχρι 24 του μήνα είναι μία από τις αποφάσεις, τις απόψινες, του Eurogroup, για το οποίο πανηγυρίζουμε. Μέχρι 24 του μήνα θα νομοθετήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Εμέσους φόρους, ίντερνετ, καφές, τσιγάρα, ποτά, μπύρα, σουβλάκια. Ό,τι κινείται, περπατάει, πετάει και ούτω καθεξής, προκειμένου να είναι διασφαλισμένοι, λέει οι Ευρωπαίοι, ότι η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους της. Και είμαστε σε ένα δίλημα, από ό,τι καταλαβαίνω απόψε. Κερδάμε ή δεν κερδάμε? Ωραία ερώτηση. Ο Στίβ Γιατζόγλου, λοιπόν, σπουδαίος μπασκετμπολίστας και αμερικανοτρεφής, έλεγε... Ορίστε. Και προπονήτης, βέβαιος. Αλλά ήταν πρότυπο τον εφηβικό μας χρόνο. Μάλιστα. Έλεγε μια αμερικάνικη παροιμία ότι η συναυλία δεν τελειώνει πριν τραγουδήσει η χοντρή κυρία. Μάλιστα. Επειδή εγώ άκουγα τον Ντάισεμπλουμ, είπε τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθεί. Η χοντρή κυρία δεν έχει τραγουδήσει ακόμα, δηλαδή. Ναι. Οπότε, ας μην πάμε σε... Τότε γιατί έχουμε αυτό που έχουμε απόψε. Λέω, μην πάμε εμείς σε εορταστική ατμόσφαιρα. Ναι. Πρέπει να πω, εσύ ήσουν και μπροστά, είδες λίγο πριν φύγει ο Αλέξης για να πάει να συναντήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ είχα μια επικοινωνία με σχετικό στενό συνεργάτη, νομίζω, του Πρωθυπουργού. Δεν είναι ότι μου είπαν ότι είναι ανακουφισμένοι, αλλά διέγνωσα μια ανακούφιση, διότι... Φαίνεται ότι η αξιολόγηση που ήταν ένας κεντρικός στόχος είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Βεβαίως δεν υπάρχει άνθρωπος ούτε μέσα στο Μαξίμου που να λέει ότι αυτό έγινε χωρίς ένα κρίσιμο αντίτιμο, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Διότι τώρα, ας πούμε, ξέρεις, είμαστε στην παραγγελία. Αυτό δηλαδή, πάντως έχεις παραγγείλει πέντε καλαμαράκια, λίγο χταποδάκι, ταραμοσαλατίτσα, ό,τι ήθελες, τέλος πάντων. Κύριε και Steve, έχεις κάνει στο μυαλό σου ότι κάτι θα κάτσει στο τέλος. Το τέλος δεν το έχεις δει. Ένα κύριε Στίβ, αυτό που έγινε απόψε. Ο αντίπαλος ήταν ο Τάκης, όχι ο Άκης. Και το παρακολουθήσαμε. Ήταν μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επικοινωνήσει μια επιτυχία. Ότι δηλαδή πήγαμε στο Eurogroup και πήραμε μία ξεκάθαρη διατύπωση για την έναρξη των συζητήσεων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Της δημιουργίας ενός οδικού χάρτη. Μάλιστα. Να. Για το χρέος. Ναι. Κοίτα, καταρχήν δεν θέλω να το υποτιμήσω. Μισό. Διότι η αλήθεια είναι ότι από το 2012. Ξέρω που θα το πας και νομίζω ότι πολύ σωστά θα κάνεις. Μαζί σου. Αλλά μαζί σου, από το 2012 μας πάνε καροτσάκι. Ναι. Βρισκόμαστε στο Μάη του 2016, από το Νοέμβριο του 2012. Ναι. Τη μία η μανδρομορή, την άλλη ο κοπός της πονεί. Ναι. Ένα λεπτό. Το 2012 ήταν προσδιορισμένοι περισσότερο. Διότι έλεγαν ότι αν πετύχετε πρωτογενές πλεώνασμα, συζητάμε για το χρέος. Τώρα μας λένε πάμε το 2018 και βλέπουμε. Μισό λεπτό. Καταρχήν θέλω να θυμίσω, Λίνα μου, ότι πήγαμε στο πρωτογενές πλεώνασμα και φάγαμε πόρτα. Και πήγαμε σε ένα πρωτογενές πλεώνασμα αίμα. Αίμα και μεδούλη. Δεν φάγαμε σάρκα πόρτα. Και οστά. Είχαμε τη γραμμή προληπτικής πίστωσης και είχαμε και προεδρικές εκλογές. Φάγαμε πόρτα. Και δεν ψηφίστηκε πρόεδρος Δημοκρατίας και πήγαμε σε εκλογές. Όχι, όχι. Αυτή είναι μια ερμηνεία δεχτή, σεβαστή, αλλά ο λόγος που φάγαμε πόρτα δεν ήταν το εδώ. Επειδή τα παλιά είναι γνωστά. Ναι, πάμε τώρα προς τα επειδή άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ο Έλληνας πολίτης που σηκώνει το βάρος όλων αυτών των πρέπει πακέτων. Να ακούει ευχάριστες ειδήσεις. Επιτέλους απόψε έχει να πανηγυρίσει, να χαρεί εν πάση περιπτώσει για μια ευχάριστη είδηση. Η ευχάριστη είδηση ποια είναι? Έλατε. Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να διερευνήσουμε. Ναι. Ξαναλέω. Υπάρχει, αν υπάρχει, να την πούμε. Ότι τώρα, αν υπάρχει λαγό στο καπέλο. Ποιο είναι το ευχάριστο? Μάλιστα. Το ευχάριστο είναι ότι ένας κύριος στόχος που έχουν βάλει οι ελληνικές κυβερνήσεις από τη μέρα που μπήκαμε στα μνημόνια. Ναι. Δηλαδή, κάπως αυτό το βάρος που κουβαλάει η χώρα, που χρεοκόπησε το 10, θα πρέπει να ελαφρυνθεί. Ναι. Θυμίζω ότι ήταν και όρος συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Τώρα λοιπόν
Έχουμε την έναρξη, η οποία φαίνεται μέχρι τις 24 του μηνός να έχει και ένα deadline, ναι, της δημιουργίας ενός οδικού χάρτη. Ναι. Το θέμα είναι, Άκη μου, τι έχει ο οδικός χάρτης. Γιατί αν εγώ σου πω, για παράδειγμα, ότι πρέπει εσύ να μου κάνεις τον αναστενάρι, σου φτιάξω ένα οδικό χάρτη με κάρβουνα και σου λέω ότι στο τέλος του δρόμου με τα κάρβουνα θα δεις φως. Αν δεν μπορείς να φτάσεις εκεί γιατί θα έχεις κάποια ποδάρια σου, ναι, δεν έχει κανένα νόημα ο οδικός χάρτης. Αυτό να το δούμε. Έλα, Λίνα. Υπάρχει θετική είδηση. Έγινε στίβο. Ξαναλέω, έγινε, αν υπάρχει, στίβο, ο Γιώργος Κουδαλάκης. Αν υπάρχει ουσιαστική θετική είδηση την επομένη της ψήφισης ενός άγριου πακέτου, να την πούμε. Λοιπόν, έγινε στίβο ο Γιώργος Κουδαλάκης. Εγώ θα προσπαθήσω να παίξω την Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς τώρα απόψε. Για να... Είμαστε στην κουλτήρα και λοιπόν, για να δούμε, για να δούμε πού βρισκόμαστε δεδομένου, για να μην νομίζουν οι τηλεθεατές ότι κάνουμε χιούμορ πάνω στον πόνο τους και στον κόπο τους και σε αυτό που έρχεται, ότι κι εμείς αυτήν την ώρα προσπαθούμε να διαγνώσουμε και να αξιολογήσουμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, έτσι, γιατί είναι θολή εικόνα. Και να απομονώσουμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ από τους επικοινωνιακούς τακτικισμούς και τα παιχνίδια προπαγάνδας που σίγουρα θα παίξει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα θετικά. Τα θετικά με βάση τις ενδείξεις είναι ότι αποτρέπεται ο κίνδυνος της επανάληψης ενός καλοκαιριού σαν το περσινό, κατά την άποψή μου. Ότι η Ελλάδα δεν θα βρεθεί στη γωνία, δεν θα βρεθεί με συμπτώματα ασφυξίας, ότι συμφωνία, θα κλείσει συμφωνία. Γιατί? Να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Ξέρουμε από το ρεπορτάζ που κάναμε όλοι ότι σε πολλές φάσεις το προηγούμενο διάστημα, παρά την αισιοδοξία που εξέπεμπε το κυβερνητικό αφήγημα, η συμφωνία δεν φαινόταν ορατή και υπήρξαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που ήταν η κυβέρνηση πραγματικά στο κενό με τους Ευρωπαίους. Και ακόμα, εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ένα θετικό λοιπόν. Ναι, ένα θετικό. Το δεύτερο θετικό, και πραγματικά εγώ δεν είμαι μηδενιστής σε αυτά τα οποία έχω μπροστά μου, είναι ότι αποδέχονται ως δεδομένο και οι Ευρωπαίοι ότι πρέπει να σταματήσει το παραμύθι με το χρέος. Ότι πρέπει να μπει στο τραπέζι τώρα. Αν θα μπει στο 18, αν θα πάει στο 20. Εν πάση περιπτώσει, έχω μια υπόνοια ότι αυτό μπορεί να είναι και μια απεμπλοκή. Μια απεμπλοκή, θα το δούμε τώρα, αυτό είναι πολύ, αν θέλετε, πρόχειρο που λέω. Εκτιμώ ότι μπορεί να είναι στα θετικά από τα βέτο που βάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Να το δούμε και αυτό το σκέλος. Δηλαδή ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια υποσχετική για το χρέος, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να εκταμιευτεί η δόση και να μην έχουμε χρέος και αξιολόγηση μαζί, έτσι όπως το βάζει μέχρι στιγμής και έχει δημιουργήσει όλες τις εμπλοκές. Mm-hmm. Το βάζω με έναν αστερίσκο και ένα ερωτηματικό, γιατί αν είναι έτσι, νομίζω ότι βοηθάει στην απεμπλοκή αυτής της διαδικασίας. Τώρα, στα υπόλοιπα, νομίζω ότι έρχεται μαύρο σκοτάδι για τους πολίτες, διότι τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν χθες, νομίζω και ότι. Θα ψηφιστούν για τις επόμενες νομίζω ημέρες. Ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε και αυταπατηθής. Λοιπόν, δεν τόλμησε. Ναι. Αν δεν θες να το πιστέψεις. Έχουμε νέο όρο. Νέο πολιτικό όρο έχουμε από χθες, τον αυταπατεώνα. Εν πάση περιπτώσει, το ξεπερνώ και αυτό και προχωρώ και λέω ότι ακόμα και τα αφηγήματα τα χθεσινά στο κοινοβούλιο της συγκυβέρνησης, νομίζω ότι δεν ήταν στην κατεύθυνση της θριαμβολογίας και νομίζω ότι φάνηκε πολύ από την προσπάθεια να πέσει και μπάλα στην εξέδρα σε πολλές φάσεις της συζήτησης της χθεσινής. Μένει όμως να δούμε, τι άλλο θα μας έρθει από τις Βρυξέλλες, γιατί το κείμενο του Eurogroup, αυτό έτσι όπως του ρίξαμε μια ματιά εκ του προχείρου έτσι και διαστικά, το κρατάω για μετά. Είναι πάρα πολύ αιματηρό. Το κρατάω για μετά. Πάντως, επειδή αυτό είναι χοντρό, άσαμε να το πω τώρα έτσι στο καλησπέρα. Το θέμα με τη ρύθμιση του χρέους έχει ήδη σαλαμοποιηθεί. Δηλαδή αυτή η απόπειρα απεμπλοκής της κόμπλας που έχει γίνει με το δούνου του. Τη συμμερίζεσαι σε αυτή την άποψη. Απολύτως. Όταν μιλάμε για τρία διαφορετικά στάδια. Το ένα είναι άντε βραχυπρόθεσμο να δούμε, ξέρω εγώ, με μια καλύτερη δομή του χρέους τι θα γίνει. Το δεύτερο είναι για λίγο μετά το 18, αλλά για το μετά θα δούμε μετά το 18 πότε θα δούμε. Ζήσε μάι μου να πας τρεφίλι είναι αυτό, έτσι. Επικρόστατα. Είναι και επίκαιρο λόγω του μήνα λοιπόν, που ζούμε. Καλησπέρα. Στον κύριο Ανδρέα Ριζούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καλησπέρα σας. Ο οποίος έχει την ευτυχία να μην είναι ούτε δικηγόρος, ούτε γιατρός, ούτε μηχανικός,
γιατί οι μηχανικοί κρέμασαν στα μανταλάκια σήμερα τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Φραμπουράρη και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους, τους πάντα βουλευτές που ψήφισαν τα χθεσινά μέτρα. Υπάρχει και μια αφίσα σχετική. Αν την έχουμε μέχρι να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας, ας τη δείξουμε, γιατί είναι ένα από τα στιγμιότυπα της ημέρας. Αυτό εδώ είναι. Αυτοί είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί που ψήφισαν το ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο. Για να τους θυμόμαστε, είναι η ανακοίνωση παύλα αφίσα του ΤΕΕ. Και είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι ο κύριος Βούτσης, είναι ο κύριος Πίρτζης, είναι η κυρία Φωτίου, είναι ο κύριος Μπαλάφας, η κυρία Καρακώστα, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Λαμπουράρης, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ξαναλέω, είναι ένα από τα στιγμιότυπα της ημέρας. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Καλιάνο, εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα, κύριε Καλιάνε. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Σμυρνή, γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Σμυρνή. Και στον κύριο Χάρη Κονδύλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κονδύλη. Και χρόνια πολλά. Και σε... Εκεί είναι που λες, εσείς είστε δικηγόρος, δεν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν κινδυνεύετε με διαγραφή. Γι' αυτό γελάει, έχει ακόμη δουλειά. Και δεν έχουμε ζητήσει και τη διαγραφή. Δεν έχετε ζητήσει. Δεν έχουμε ζητήσει. Συγχαρητήρια. 2-11-18. Γιατί δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνία για τι δικέ σα παρεμβάσει. Το email τη εκπομπή. Παρεμβάσεις παπάκι, bluesky.gr. Και επειδή άλλο πράγμα είναι οι δηλώσεις, άλλο πράγμα είναι τα γραπτά, έχω εδώ την ανακοίνωση του Eurogroup. Έτσι. Έτσι. Μοταμό, έχει σημασία να δούμε τι λέει το Eurogroup στην επίσημη ανακοίνωσή του, με τη σύμφωνη γνώμη, με τη συνυπογραφή δηλαδή και της Ελλάδας. Επιστρέφουμε. Κύριε Ριζουλή, επειδή είστε και εκπαιδευτικός και τα μιλάτε καλά τα ελληνικά, να σας διαβάσω την επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup. Η επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup είναι αυτή που εκδίδεται με την συνυπογραφή όλων των συμμετεχόντων, άρα και της Ελλάδας, σωστά. Λέει λοιπόν η επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup. Η ευρωομάδα επιβεβαιώνει ότι αποκλείεται το ονομαστικό κούρεμα του χρέους και ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται θα είναι εναρμονισμένα με την κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νομικό πλαίσιο του ESM και του Ευρωπαϊκού Τούχου Σου κτλ. Το Eurogroup θα εξετάσει βραχυπρόθεσμα δυνατότητες να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση του χρέους στο πλαίσιο του προγράμματος. Μέσω πρόθεσμα, το Eurogroup ζητά από το Euro Working Group να διερευνήσει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν είναι αναγκαίο στο τέλος του προγράμματος του ESM, το 2018 δηλαδή, με την προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος, καθώς επίσης και μέτρα όπως τη χρήση των κερδών από τις αγορές των ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο των ανάλογων, των αντίστοιχων προγραμμάτων. Μακροπρόθεσμα, και εδώ καταλήγει, το Eurogroup είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί, και με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, να αξιολογήσει περαιτέρω στο τέλος του προγράμματος, το 2018 δηλαδή, την ανάγκη για πιθανά πρόσθετα μέτρα για το χρέος, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παραμένουν σε βιώσιμη πορεία. Άρα λοιπόν, επειδή μιλάμε για θετικές ειδήσεις και για οδικούς χάρτες, αυτή η διατύπωση τι λέει? Ότι οι αποφάσεις για το χρέος πάνε το 2018. Οι ουσιαστικές αποφάσεις. Το διαβάζω λάθος? Όχι, νομίζω και κάποιες δηλώσεις που ακούσαμε των παραγόντων εκεί του κουαρτέτου, ήταν σε αυτή, λέγανε αυτό ακριβώς το πράγμα. Μιλάμε για το 2018 δηλαδή. Αυτό είπανε ότι με βάση... Ξεκινάμε τώρα μία συζήτηση. Ξεκινάει η συζήτηση μετά τις 24 στο Eurogroup που θα γίνει. Μπαίνει η συζήτηση για το χρέος, η οποία θα είναι μια διαρκής διαδικασία και θα είναι μια σύνθετη διαδικασία σε σχέση και με την πορεία της χώρας, με την κατάσταση και τη δυνατότητα του να πληρώνει η χώρα τις υποχρεώσεις της με βάση τόκους, επιτοκία κλπ. Και το 2018, με το τέλος του προγράμματος, θα δούμε ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν, όχι για το κούρεμα του χρέους, αλλά για την διαχείρισή του, ας το πούμε έτσι. Λέω κάτι λάθος από αυτό που διαβάζω? Όχι, αυτό είναι το θέμα. Δεν βάζω καθόλου δικό μου σχόλιο μέσα. Όχι, βέβαια. Διαβάζω κάτι ακόμη από την δικιά μας διαδικασία. Προσέξτε. Το θέμα είναι ότι. Υπάρχει μια διατύπωση, λες. Δεν περιμέναμε εμείς προφανώς σήμερα να βγει κάποια δήλωση από το Eurogroup και να πει κουρεύεται το ελληνικό χρέος. Και αυτό θα είναι μια. Όχι, δεν το περιμένατε και δεν το είχατε πει. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι αυτή μια διαδικασία που όλο το επόμενο διάστημα, εφόσον μπαίνει το ζήτημα, η ελληνική κυβέρνηση, μια σχέση με τα κύρια ζητήματα που έβαζε για να βγει
η χώρα από την κατάσταση αυτή, το θέμα δηλαδή της διαχείρισης του χρέους ως μη βιώσιμο, θα έχει χώρο ώστε να το βάζει συνεχώς και να δούμε αν θα καταφέρει. Και γιατί ο κύριος Τσίπρας βιάστηκε να πάει απόψε στον Προδημοκρατία και περίμενε 24 ή να έχει κάτι πιο χειροπιαστό? Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα. Γιατί πήρε τη διατύπωση, η ερώτηση αυτή. Γιατί έχει απεργία ηχεία. Η διατύπωση ότι στη διατύπωση. Ένα είναι μην είχε απεργία. Το 2018 και βλέπουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή είναι η διατύπωση. Σήμερα ήταν ένα κρίσιμο. Και συμφωνήσατε κιόλα, ο υπουργό. Συμφώνησε. Τώρα με συγχωρείτε πολύ. Ακούστε, τι σήμερα ήταν κρίσιμο γύρω από αυτό. Όπου κλείσαμε την αξιολόγηση. Χειρότερο από αυτό που και μπήκαν κάποια ζητήματα. Προφανώ και έπρεπε να το ενημερώσω. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, δεν είχαμε πάρει τίποτα το 12 και τώρα είναι τεράστια επιτυχία. Γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι ακριβοδίκαιο και να έχω και τι αποστάσει που πρέπει στα πράγματα. Κύριε Σμυρνή, γιατί αυτό είναι χειρότερο ή λιγότερο από αυτό που πήρατε στο 12? Εγώ δεν λέω την επιτυχία. Δεν καταλαβαίνω και τι χρειάστηκε η απόψινη όλο αυτό που είδαμε, επίσκεψη, έκτακτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον κύριο Παυλόπουλο, αν αυτό δεν είναι μόνο επικοινωνιακό και η ανάγκη της κυβέρνησης να κάνει μια πολιτική ρελάνση σε επίπεδο εντυπώσεων. Γιατί χθες ψηφίστηκαν άγρια μέτρα. Λέω όμως, εδώ πήραν μια διατύπωση που βάζει ένα πλαίσιο χρονοδιαγράμματος, ας το πούμε έτσι. Εσείς το 12 τι είχατε πάρει? Έλεγε ότι όταν καταφέρετε να έχετε πρωτογενές πλεόνασμα, τότε θα συζητήσουμε ουσιαστικά για το χρέος. Πρωτογενές πλεόνασμα. Βεβαίως. Είχαμε με τις θυσίες του ελληνικού λαού, η συζήτηση αυτή όμως δεν έγινε επίσης ποτέ. Δεν έγινε με χίλιες μίλιες δικαιολογίες. Ευρωεκλογές, γερμανικές εκλογές, τον Ερμή Ανάδρομο, τον Τοξότη, τον Γκριό. Ό,τι. Το πρωτογενές πλεόνασμα βγαίνει στο τέλος του χρόνου. Μια και κάνετε παρέμβαση προηγουμένως, να ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι για το χρέος, δηλαδή το διαφημίσατε βιώσιμο. Οπότε τι περιμένετε για το χρέος? Να λέμε, δηλαδή φανταστείτε σήμερα. Να σας πω. Είναι βιώσιμο το χρέος, αλλά είναι ένα κεντρικό θέμα. Εντάξει. Αλλά και εσείς για κούρεμα μας μιλάγατε. Και σήμερα πανηγυρίζετε. Αυτό είναι μια συζήτηση που και διαγραφή. Και σήμερα διαγραφή του επαχθού. Σε 6 μήνες από τώρα, κύριε Παυλόπουλε, εδώ θα είμαστε. Πανηγυρίζουμε. Και πάει εκτάκτος ο πρωθυπουργός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να πανηγυρίσουμε. Και να πούμε ότι είναι θετική είδηση για τους Έλληνες πολίτες που ανεβαίνουν το Γολγοθά των μέτρων. Γιατί είναι θετική, επειδή το Eurogroup μας είπε ότι το 2018 θα αρχίσουμε να συζητάμε για το χρέος. Όχι, ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι, αλλά προσέξτε, εχθές ο κύριος Τσίπρας. Δεν τελείωσαν όλα και το 2018. Παραδέχθηκε για πρώτη φορά χθες. Διάμεσα υπάρχει τέταρτο μνημόνιο, θέλετε να πείτε. Όχι, πριν από το χρέος υπάρχει, για να το λέμε πώς είναι. Υπάρχουν τα 10 δισεκατομμύρια που θα πάρουμε από την παρακράτηση των ομολόγων αν κλείσει η συμφωνία. Αυτό το ξέρετε, ας πούμε. Στη συνέχεια. Για τη διατύπωση αυτή πρώτα θέλω σχόλιο. Ορίστε, κύριε Σμύρνη. Το 2018 λέει η διατύπωση. Καταρχάς λένε ότι η επικοινωνία του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη απόψε ήταν σε ακραία τυπικό επίπεδο. Μα λογικό δεν είναι. Γιατί? Διότι ο κύριος Τσίπρας εχθές είπε ότι είχε αυταπάτες το 2015, δεν τολμάει όμως να πει ούτε συγγνώμη, ούτε καν συγγνώμη, ούτε και να σηκωθεί να φύγει για να γλιτώσει η χώρα. Μα τι άλλο, έκανε μια αυτοκριτική. Για να τη σώσετε εσείς, ας πούμε, για παράδειγμα. Καλά, κοιτάξτε, μετά από. Όχι, ερώτηση κάνω, συγγνώμη. Βεβαίως, σας πω. Σίγουρα εμείς θα τη σώσουμε καλύτερα από εσάς. Από πότε είχατε να πάρετε χρήματα? Διότι αποδείξατε 1,5 χρόνο το 2014. 16 μήνες ότι μπορεί πραγματικά, υπάρχουν πραγματικά και χειρότερα. Το αποδείξατε περίτρανα. Είδατε τι μέτρα ψηφίσατε χτες? Τα είδατε? Μάλιστα. Είσαστε περήφανοι για αυτά που ψηφίσατε? Συμβαδίζουν με ένα πράγμα από αυτά που είπατε στον ελληνικό λαό και στις δύο εκλογικές διαδικασίες. Και στις δύο βάζω εγώ. Είμαι περήφανος. Με ένα. Άνθρωποι με κανένα. Με κανένα. Δεν πρόκειται να παίρναν ποτέ. Θα μου απαντήσετε. Αφήστε να τελειώσω, αν θέλετε. Θα στηριχτούν σε βασικές επιβεβαίωσεις και είμαι περήφανος. Δεν θα είστε περήφανος. Πάρα πολύ. Αν ένα δικηγόρος συνέχιζε να πληρώνει 5.000 ευρώ με 40.000 εισόδημα και ο δικηγόρος ο κ. Για το 35% τη μία των συντάξεων. Πλήρωνε τα ίδια. Προφανώς γι' αυτό είμαι περήφανος. Για την κατάργηση του ΟΓΑ. Για τις τριπλάσιες εισφορές του ΟΓΑ. Γιατί από όλα είστε περήφανος? Για τα 21 δις που μειώθηκε το ΑΕΠ σε ένα χρόνο που κυβερνήσατε. Όλα μαζί να σας τα απαντήσω. Γιατί από όλα είστε περήφανος? Πείτε μας για ένα πράγμα για τον ΟΓΑ είστε περήφανος. Για πρώτη φορά οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα έχουν αξιοπρεπή σύνταξη, ενώ με τη δική σας ρύθμιση. Μείωση 102 ευρώ σε αυτόν παίρνει 600. Το 2022 δεν θα υπήρχαν συντάξεις στον ΟΓΑ. Το ξέρετε αυτό. Νομίζω ότι αν πάμε στα νούμερα θα καταλάβει και όλος ο κόσμος ποια είναι η ουσία. Πάμε η ουσία είναι, μισό λεπτάκι, μία φράση παρακαλώ. Ότι εχθές παραδέχτηκε η κυβέρνηση ότι έκανε λάθος και κορόιδεψε τον ελληνικό λαό. Και υπάρχει ένα ερώτημα που το θέσανε διάφοροι, τα άκουσα από διάφορους συναδέλφους σας σήμερα, κύριε Παυλόπουλε. Όταν ένας πολιτικός
δηλώνει ότι έχει αυταπάτες, τελικά εξαπατά τον πολίτη, τον ψηφίζει ή όχι? Καλά τώρα, εντάξει. Τέθηκε το ερώτημα πολλού συναδέλφου σήμερα και είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αν όχι. Αυτό είναι ακραίο. Το ότι κάποιο μπορεί και εσεί ακόμη να ονειρεύεστε έναν καλύτερο κόσμο. Και τελικά. Μπορεί να είναι αυταπάτη, αλλά. Επειδή είναι άνω τελεία. Μισό λεπτά. Τελευταία φράση. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου. Αυταπάτη δικαιούμαι να έχω εγώ ως πολίτης, όχι ένας πρωθυπουργός. Τελευταία φράση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί δεν παίζει ένας πρωθυπουργός με τις κουβέντες. Άρα τελικά δικαιώθηκε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τα οποία δεν υφίστανται στην πραγματικότητα. Τώρα μην προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε αδικαιολόγητα. Να κλείσω με ένα ερώτημα. Δικαιώθηκε τελικά η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αφού είχε αυταπάτες ο κ. Τσίπρας και τώρα βλέπει την πραγματικότητα, ναι ή όχι? Κύριε Σπεδί, η αξαπάτηση έχει δόλο. Η αυταπάτη δεν έχει δόλο. Εάν διότι αν τον είχατε πρόεδρο του καναλιού σας και τα έκανε αυτά ο κύριος Τσίπρας, θα τον κρατούσατε πρόεδρο του καναλιού σας? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Α, λέω, αλλά, η αυταπάτη όμως δεν έχει ρεαλισμό. Δεν ξέρω. Δεν έχει ρεαλισμό. Και αλλά, λογική. Με αυτή τη συλλογιστική και ο κύριος Μαράς όταν είχε πάρει στην κυρία Μαράς με τον Πασόκ να μας δώσει ρεαλισμό. Ουδής αναμάρτητος. Δεν θα το ξαναφωνάξει κύριε Ριζούλη, γιατί το όλο το κακό Πασόκ το έχετε στο κόμμα σας. Μπορεί να συμφωνήσουμε ξανά. Θέλω να μιλάτε κύριε Κονδύλη, θα σας δώσω το λόγο, δεν θέλω να μιλάτε όλοι μαζί. Θέλω να θυμίσω. Όχι, να περιμένετε. Επειδή εμείς κάθε βράδυ εδώ και με τη σχετική διαστροφή των δημοσιογράφων καταχαρούμενοι μας δίνει και ο Τσίπρας υλικό να τον θάψουμε, θέλω να θυμίσω ότι το Μάιο του 2012 γίνανε εκλογές. Τον Ιούνιο του 2012 ξαναγίνανε εκλογές μετά από ένα μήνα και ο κόσμος πήγε και ψήφισε έναν αστό πολιτικό με μεγάλη ιστορία και από σπουδαίο τζάκι, γιατί και αυτός πίστευε, και εγώ πιστεύω ότι το πίστευε, το λέω και από τις επικοινωνίες που είχα τότε μαζί του πριν γίνει πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι το πίστευε ότι θα το σκίζε το μνημόνιο. Είχε ήδη κάνει τη στροφή και είχε χάσει 24 βουλευτές. Μισό λεπτά. Μισό λεπτά. Καλά, και ο Τσίπρας έχασε τον όρο το κόμμα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ήταν το θέμα είναι, αυτό. Επειδή σας ακούω και λέτε για τσαπάτες και τσαφταπάτες, να μην ξεχάσουμε και την πρόσφατη δεν ιστορία. Δεν είπε ποτέ ο κ. Σαμαράς ότι θα σκίσει το μνημόνιο, ούτε ότι θα δώσει. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Θα το διαχειριστώ καλύτερα. Είπε και το διαχειριστώ πράγματικά. Θα συμφωνήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε κάτι. Θα διορθώσω τα λάθη του πρώτου μνημονίου. Ένα λεπτό, κ. Σμιλή. Εγώ θέλω να συμφωνήσουμε σε κάτι, Γιώργο και Άκη, ότι πέρα από το ότι το μνημόνιο εδώ και μια εξαετία συντρίβει τις ζωές μας, έχει προκαλέσει και τη συντριβή του λαϊκισμού και των λαϊκιστών. Διότι ό,τι κι αν λένε, έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα και εκεί συνθλίβονται. Λοιπόν, γι' αυτό ο ένας δήλωνε ότι ήταν τέλος πάντων ουδής αναμάρτητος και ο άλλος λέει ότι έχει αυταπάτες. Είναι το ίδιο πράγμα. Το ζητούμενο όμως είναι πόσο μεγαλώνει ο λογαριασμός. Περίπου το ίδιο πράγμα, και ο λογαριασμός αυτή τη στιγμή είναι π8 από το τελευταίο mail Χαρδούβελη. Πάμε στον κύριο Κονδύλη. Ορίστε, κύριε Κονδύλη. Μετά τις υποσχέσεις για την διαγραφή του χρέους, είδαμε και σήμερα, όπως αναφέρατε, βέβαια πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε και τις αποφάσεις του Eurogroup, από όσα αναφέρετε, χωρίς να τα αμφισβητώ. Όχι, ακούσαμε, όχι, δεν έχω βάλει σχολιασμό μέσα. Διαβάζω μόταμο την ανακοίνωση του Eurogroup. Δεν την έχω διαβάσει, συγχωρήστε. Μόταμο, λέξη προς λέξη. Δεν βάζω σχολιασμό καθόλου. Λοιπόν, μέσα. Μιλήσατε για ονομαστικό κούρεμα χρέους. Το οποίο αποκλείεται. Το οποίο αποκλείεται. Δεν μιλάω. Λέει η ανακοίνωση του Eurogroup. Μεταφέρατε. Ωραία. Μεταφέρατε. Είπατε για ρύθμιση από το 2018. Από το 2018. Από το τέλος του προγράμματος δηλαδή. Δηλαδή ρύθμιση εννοούμε παράταση του χρόνου αποπληρωμής. Αυτό εν ολίγης είναι η ρύθμιση. Διαχείριση. Διαχείριση. Αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Λέτε, και... περί ενός άλλου τρόπου διαχείρισης. Με μια περίοδο χάριτος, σωστό. Με μια καλύτερη δομή. Σωστό. Για τέτοια. Ούτε καν, να το πούμε και αυτό, Άκη, δεν διαβάσαμε τίποτα ούτε καν για επιτόκια. Σωστό. Σήμερα ανακοίνωσε ο ESM ότι δεν συμφωνεί. Κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Αντιθέτως, σήμερα ανακοίνωσε ο ESM ότι δεν συμφωνεί με τη μείωση επιτοκίων δανεισμού στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σήμερα το μεσημέρι. Αυτό είναι πια μια συζήτηση που θα αρχίσει να γίνεται από εδώ και πέρα. Είναι και η θεσμική αυτό. Όχι, το βάζω και αυτό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει σημασία. Το βάζω και αυτό στην κουβέντα. Ότι το διεθνές, ότι στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τόμψεν που εκπροσωπούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένα λεπτό, κύριε Κονδύλη. Έχει το ενδιαφέρον του και λίγο δισογραφικά. Έχει σημασία γιατί ξεκινάει ένας νέος κυκαιώνας
σε αυτό το, με φόντο αυτό το όραμα της διαχείρισης του ελληνικού κρέους, ότι το, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν ήταν στη συνέντευξη τύπου. Δεν ήταν. Για ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ορίστε, κύριε Κοντρίνη. Αυτό τώρα με βοηθήσατε τελικά. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα των διαρροών και των μαγκιών που κάνανε για, με τις διαρροές με τα WikiLeaks. Εγώ δεν είμαι πεισμένος, ειλικρινά, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμφωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι το εύκολο. Πάντως αυτοί υποτίθεται ότι θέλουν κούρεμα. Υποτίθεται, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει αν τα έχουν βρει τελικά με τον κύριο Σόιμπλε και κατά πόσον αυτό είναι υποφελία της χώρας μας. Αυτό δεν έχει καταλήξει. Αντιθέτως, εμείς θέλαμε να προστρέξουμε, ξέρετε, να κάνουμε διαρροές στα WikiLeaks και να πουλήσουμε μαγιά στην είναι. Αμερική και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η απορία μου, ξέρετε ποια είναι. Πόσα μέτρα ακόμη θα φορτωθεί στις πλάτες του ελληνικός λαός μέχρι να φτάσουμε στην συγκεκριμένη διατύπωση το 18 για το τι θα κάνουμε με το χρέος. Πόσα μέτρα ακόμη θα χρειαστεί να φορτωθούμε, πόσα μνημόνια εντός ή εκτός εισαγωγικών, πόσες παραπάνω συμφωνίες, πόσα παραπάνω τελεσίγραφα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η απορία. Μέχρι λοιπόν το 2018 που υποτίθεται ότι θα έρθει η ρύθμιση, έχουμε ήδη τα 5,6 δις που πήρανε τα μέτρα χτες που ψήφισαν στη Βουλή, συν τα μέτρα που θα έρθουν μέχρι 24 για την πύρα, τα καύσιμα, Η έμεση φόρη. Συν τα προληπτικά. Τα προληπτικά είναι άλλο κεφάλαιο της συζήτησης. Το οποίο είναι, διότι μέτρα κάβα. Εδώ υπάρχει τεράστιο κενό. Σας παρακαλώ όμως να ολοκληρώσω μεταξύ λίγο τη συλλογιστική μου. Ναι. Αυτά, λοιπόν, δεν έχετε πρόβλημα, εσείς δικηγόρος είστε. Λοιπόν, όλοι έχουν πρόβλημα, αν διακόπτονται. Μεταξύ του Eurogroup και της ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, είναι άλλες οι διατυπώσεις. Τα 3,2 κατά μία κρίση τη δικιά μας, τη δικιά μου και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, είναι το αποτέλεσμα των χθεσινών νομοθετηθέντων μέτρων. Γιατί? Γιατί επειδή πιστεύουν ότι δεν θα βγει αυτός ο λογαριασμός, σου λέει πάρε κάβα 3,6, γιατί το ασφαλιστικό δεν βγαίνει, γιατί το φορολογικό δεν βγαίνει και γιατί εν ολίγης ήταν οι ενέργειες αυτές μονομερείς κύριος... και χωρίς να υπάρχει κοινωνικός διάλογος και συμφωνία. Ο κύριος Καλιάνος, ο οποίος παρακολουθεί, πολύ ήσυχος και δεν διακόπτει κανέναν. Ορίστε, κύριε Καλιάνος. Κύριε Παυλόπουλε και αγαπητοί συνομιλητές, προηγουμένως, πριν πάει ο κύριος Σύπρας, τον πρόεδρο Δημοκρατίας, συνομίλησε με τον κύριο Λεβέντη. Η πληροφορία που είχα, γιατί μίλησα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ελαφρώς αισιόδοξος, συγκρατημένα αισιόδοξος, τα λέω εγώ, αλλά και εμφανώς αμήχανος ή ανήσυχος για το εάν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στους συγκεκριμένους στόχους τα επόμενα χρόνια. Ο κάθε Μάιος για τη χώρα μας θα είναι δύσκολος από εδώ και στη συνέχεια. Είναι έτσι. Σήμερα λοιπόν είναι η αλήθεια ότι έγινε αυτό το Eurogroup, μέσα στο οποίο, κατά τη διάρκεια του οποίου επάρθη συγκεκριμένη απόφαση. Άρα λοιπόν κάθε χρόνο από εδώ και στη συνέχεια, κάθε Μάιο, κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, θα παίρνονται οι αποφάσεις για το εάν θα πρέπει να κλείσει περισσότερο η κάνουλα ή θα πρέπει να ανοίξει περισσότερο ή να μείνει σταθερή. Άρα λοιπόν κάθε Μάιο από εδώ και στη συνέχεια για τα επόμενα 3 χρόνια... Θα μπαίνουν στην κρυσάρα των δανειστών μπράβο, και την κόφτη, οι μισθοί και οι συντάξεις. Στην κρίση των δανειστών, οι μισθοί και οι συντάξεις, ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι φόροι οι οποίοι θα έρθουν και θα... Νέοι φόροι οι οποίοι θα έρθουν και θα εγκατασταθούν σε εισαγωγικά στη ζωή μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες από εδώ και στη συνέχεια ότι έτσι θα πάει η κατάσταση. Διότι είπε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Λεβέντη προηγουμένως ότι θέλουμε να έχουμε. Η στόχη είναι ότι θέλουμε τον πρώτο χρόνο να έχουμε πλεόνασμα 0,6%, 1,6% το δεύτερο χρόνο, αλλά εκεί για το οποίο ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό το λόγο να είναι ανήσυχος, είναι ότι θέλουμε 3,5% πλεόνασμα τον τρίτο χρόνο, το 2018. Θεωρεί Ένωση Κεντρών, όχι μόνο ο κύριος Λεβέντης ή εγώ, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι το να πιάσει η χώρα μας το 3,5% πλεόνασμα μετά από 2,5 χρόνια από τώρα, το 2018, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να κλείσει η κάνουλα, να υπερικοπούν στη συνέχεια και άλλοι μισθοί και άλλες συντάξεις, να έρθουν και άλλοι φόροι στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσουμε αυτό το στόχο, διότι δεν έχουμε επενδύσεις στη χώρα μας,
δεν έχουμε ανάπτυξη, δεν είχαμε αναπτυξιακές προτάσεις, δεν είχαμε μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές, οι οποίες θα έπρεπε να συζητηθούν αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ασφαλιστικό-φορολογικό. Και το ελαττήριο, άρα, λοιπόν, κύριε Καλιάνο, για το οποίο μιλούν Τσίπρας και Καμένος το τελευταίο διάστημα, άμα τη ολοκληρώσει τη αξιολόγηση, το φαινόμενο του ελαττηρίου, μπορεί να δώσει ένα οριστικό κύμα. Εντάξει, εγώ προσωπικά και νομίζω και οι πολίτες μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα, δεν δίνουν σημασία ούτε στα λόγια του κύριου Καμένου πλέον, ούτε και στα λόγια του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας ερχόταν και μας έλεγε τώρα, την επόμενη εβδομάδα, κάντε υπομονή 5 μέρες και θα γίνει περικοπή του χρέους. Τώρα θα μας διαγράψει το χρέους. Κάντε λίγο υπομονή, τίποτα παραπάνω. Να ψηφίσουμε 2 μέτρα και το διαγράφουμε. Λίγη υπομονή. Όπως έλεγε και ο κύριος Σαμαράς. Αφήστε μας μια εβδομάδα να κυβερνήσουμε ακόμα, έτσι έλεγε πριν από λίγα χρόνια. 10 μέρες, 15, έτσι είχε αφήσει να εννοηθεί. Και θα βγούμε από τα μνημόνια. Δεν είναι έτσι. Όταν βρισκόμαστε σε μια χώρα που τα τελευταία. Τελευταία αξιολόγηση, Μέιλ Χαρδούβελη, χάδι σε σχέση με το τώρα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Βρίσκομαι συνέχεια σε πάνελ που τσακώνεται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ποιος έχει κάνει τα περισσότερα, τα λιγότερα λάθη. Θα πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή μας να αποφασίσουμε και να δώσουμε μια αληθινή, μια ουσιαστική πρόταση στους Έλληνες πολίτες, ούτως ώστε να πούμε και να βγούμε να πούμε τα αλήθεια. Να μην χαϊδέψουμε αυτιά. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να χαϊδεύουμε αυτιά. Άρα λοιπόν έπρεπε σε αυτή τη χώρα, εδώ και 40 χρόνια, 35-40 χρόνια, να μην δανειζόμαστε συνέχεια για να αυξάνουμε τους μισθούς και τις συντάξεις, να μην δανειζόμαστε συνέχεια από την Ευρώπη για να κάνουμε νέες προσλήψεις, να μην δανειζόμαστε συνέχεια από την Ευρώπη για να φτιάξουμε αυτή την τεράστια φούσκα που έφτασε η χώρα μας και εν συνεχεία όταν φτάσαμε στο απροχώρητο, οι κακοί Ευρώ, οι κακοί αυτοί άνθρωποι, οι κακοί Γερμανοί, οι κακοί δανειστές, οι κακοί Ευρωπαίοι, αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να μας κόψουν το λαιμό, τώρα τι πάνε να κάνουν στην Ευρώπη. Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με λίγα λόγια να βάλει αντιμέτωπο στους Έλληνες πολίτες με τους κακούς δανειστές. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτές οι χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες, όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε. Όλα αυτά τα χρόνια οι ευρωπαϊκές χώρες δάνειζαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ μία μεταρρύθμιση. Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ μία επένδυση στη χώρα. Τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βγάζει σπηριά και παθαίνει φοβερό αλλεργικό σοκ όταν ακούει τη λέξη επένδυση. Όταν ακούει τη λέξη σοβαρή μεταρρύθμιση, όταν ακούει την πρόταση ιδιωτική πρωτοβουλία, όταν ακούει τη λέξη επιχειρηματικότητα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι και να προχωρήσει η κατάσταση σε αυτή τη χώρα, διότι θα έρθει το 2018. Το σοκ το παθαίνουν και επενδυτές πλέον. Το 2000. Ενισχυτικά το λέω σε αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς έχει πάει και ανάποδα τώρα. Δεν θα έρθει επενδυτής. Μα δεν μπορεί να έρθει και συμφωνώ μαζί σας. Όταν έχουμε το πιο. Όταν έχουμε μη σταθερό φορολογικό σύστημα με τους πιο αυξημένους συντελεστές, τους πιο μεγάλους και πολύπλοκους συντελεστές σε όλη την Ευρώπη, ποιος επενδυτής θα έρθει να βάλει λεφτά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Βάλτε άρα τελεία, λοιπόν δεν υπάρχουν, κύριε Παυλόπουλε, και τελειώνω ένα δευτερόλεπτο. Έκανε υπομονή τόση ώρα. Δεν υπάρχουν ικανές και αναγκαίες συνθήκες, όπως λέμε στα θεωρήματα των μαθηματικών στην επιστήμη μου, δεν υπάρχουν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να έρθουν επενδυτές στη χώρα και δεν υπάρχουν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να βγούμε στα πλεονάσματα αυτά. Άρα λοιπόν, και θα συμφωνήσω και με την κυρία Κλήτου, μετά από 3 χρόνια, όταν πια δεν θα έχουμε φτάσει σε αυτά τα πλεονάσματα, οι κακοί Ευρωπαίοι θα μας πούνε: παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα κάτι για το χρέος που θα είναι μια μετακύληση. Άρα πάρτε και ένα 5ο μνημόνιο. Και θα δούμε τώρα πόσοι στη συνέχεια εκπρόσωποι κομμάτων θα τσακώνονται εκείνη την ώρα όταν στο παρελθόν έσχιζαν τα μνημόνια. Να ρωτήσω κάτι, γιατί θα πάθουμε και κοκομπλόκο εδώ πέρα. Το πλεόνασμα του 18 ποιο ήταν πριν το μνημόνιο Τσίπρα? Τώρα πρέπει να είχαμε 3,5. Όχι, ποιο ήταν? Γιατί σας ακούω, δηλαδή το 16 3,5. Οι προηγούμενοι τώρα θέλαν 3,5. Το επόμενο 4,5. Δηλαδή, το κύριο Σμυρλή. Όχι, θα ρωτήσω τον Γιάννη. Ρωτάω τους άλλους που κάνουν κριτική. Από τον κύριο Σμυρλή περιμένω να ακούσω την υποστήριξη. Τώρα 3,5% το 16. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Συζητάμε για το 3,5 του 18. Όταν το 3,5 ήταν στόχος του 16. Πάμε. Όχι, κύριε Κονδύλη. Αν μου δώσουν χρόνο, δεν μπορώ να σου πω. Αυτό που λέει το Eurogroup τώρα, τι λέει? Δεν λέει ότι θα έχετε πρωτογενές πλέον? Σας λέω κάτι χειρότερο. Δεν πήγαμε πίσω 4 χρόνια. Ότι για να βγάλεις το 3,5 ή να βγάλεις το 4,5, θα πρέπει να βγάλεις το μεδούλι από τον κόσμο. Ό,τι φράγκο θα βγαίνει στη χώρα, μαζεύεται. Θα πρέπει να βγάλει. Είναι φοβερό το 3,5. Είναι φοβερό νούμερο. Δεν το έχουν καταλάβει οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή. Μου δίνεις πάλι αυτό που. Δεν είναι απλό το 3,5. Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ήταν εξαιρετικό. Γιατί στα social media πολλές φορές. Γίνεται ένα τρολάρισμα. Και ελπίζουμε να μην αποδειχθεί αυταπάτη και αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας τώρα. Γιατί θα συζητήσουμε το χρέος το 2018. Μην αποδειχθεί αυταπάτη και να βγάλουμε το 16. Αυτό τις επόμενες εβδομάδες θα βγάλουμε, και 16. Ακούστε τώρα κάτι καλό. Αφήστε τώρα να το να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Αφού είναι και βραδιά θετικών ειδήσεων που λέει ο κύριος Τσίπρας, να χαμογελάσουμε λιγάκι.
Γράφουν λοιπόν κάποιοι στο Twitter και γίνεται χαμός και στο Facebook. Από το νέο ασφαλιστικό εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια, τα πυκνά σου μαλλιά, τα παράξενα χείλη που με καίνε σαν φωτιά. Έτσι, ο κόσμος κάνει πλάκα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το ρογδοθά που ανεβαίνει. Διάλειμμα, επιστρέφουμε για να δούμε τι είναι αυτός ο κόφτης και να δούμε πώς στις προσεγγίσεις. Άλλο λέει το Eurogroup, άλλο λέει η κυβέρνηση και αν δεν καταλάβει ο πολίτης τι τον έχει βρει. Επιστρέφουμε. Πάμε να ακούσουμε πάλι, παρακαλώ πολύ, το διάλογο των απόψινων πριν από λίγη ώρα του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά την έκτακτη απόφαση του κ. Τσίπρα να ενημερώσει και τους πολιτικούς αρχηγούς για το Eurogroup αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Πάμε. Πρώτα απ' όλα, να σε ενημερώσω για την έκβαση του Eurogroup που είναι ιδιαίτερα θετική για την ελληνική πλευρά, καθότι ουσιαστικά κλείνει η αξιολόγηση χωρίς εκπρόσωπα μέτρα στη βάση των ελληνικών προτάσεων που είχαμε δει χθες. Και ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι αποτυπώνεται στην απόφαση αυτή ο ειδικός χάρτης για την αναγκαία ελάφρυνση του χρέους. Αυτό είναι ένα μήνυμα θετικό τόσο ως προς τις αγορές και τους επενδυτές, όσο όμως και προς την ελληνική κοινωνία. Τους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα τα μεσαία και αδύναμα στρώματα που σήκωσαν μεγάλο βάρος όλο το προηγούμενο διάστημα και πιστεύω ότι δικαιούνται μια καλή είδηση. Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. Και στις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αξία της αλληλεγγύης είναι νομίζω αναντικατάστατη και ιδιαίτερα σημαντική. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και άλλες θετικές ειδήσεις από την ανακοίνωση του Eurogroup. Κύριε Ριζούλη, σε εσάς πάλι απευθύνομαι, εσείς εκπροσωπείτε το ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Διαβάζω λοιπόν στην ανακοίνωση του Eurogroup που περιέχει όλες τις θετικές ειδήσεις απόψε. Η Ελλάδα θα εφαρμόσει ως μέρος των προαπαιτούμενων για την πρώτη αξιολόγηση έναν πρόσθετο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα πρέπει να νομοθετηθεί για να εξασφαλιστεί ότι μία δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένων προκαθορισμένων μέτρων, θα εφαρμοστεί αυτόματα, μόλις υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις, μη επίτευξη των ετήσιων στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρόγραμμα. Εάν τα μέτρα λαμβάνονται με ένα προσωρινό χαρακτήρα, όταν ενεργοποιείται ο μηχανισμός, τότε τα μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τα έσοδα, θα τίθενται σε ισχύ το επόμενο έτος. Δεν θα τα γλιτώνουμε δηλαδή, θα μετατίθενται στο επόμενο έτος. Δηλαδή θα παίρνουμε και τα έκτακτα μέτρα, τις οριζόντιες περικοπές, αλλά και τα τακτικά θα μετατίθενται. Θα διαβάσω τη λέει του Μαξίμου. Εγώ, ναι. Είσαι ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί πριν. Τι λέει το Eurogroup. Έψαχνες εσύ την άκρη με την Βρυξέλλη. Να νομοθετηθεί ο πρόσθετος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, να νομοθετηθεί. Με προκαθορισμένα μέτρα. Πέρα από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μάλιστα. Μου είπε σου. Όχι, τι λέει το Μαξίμου. Το διαβάζω τώρα. Στο email της κυβέρνησης. Το σημείωμα, το ενημερωτικό του Μαξίμου για το Eurogroup, για το οποίο είδαμε πριν από λίγο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο. Μάλιστα. Τι λέει. Παράγραφος 3. Μπολντάρι. Μαύρα ακριβώς, γραμματάκια, μη και σου ξεφύγει. Η θετική είδηση. Δεν υπήρξε καμία απέτηση για την νομοθέτηση προληπτικών μέτρων από την Ελλάδα. Αυτό, ναι. Αυτό λέει. Το όχι το δεδομένο, δεν είναι. Άλλα λέει. Αυτό είναι το δεδομένο που δίνει. Αυτό που διαβάζω είναι η επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup. Και αυτό είναι το non-paper της κυβέρνησης. Το άλλο είναι το δείτε κάτι λοιπόν που κρύβεται, που είναι. Ο μηχανισμός θα αποφασίσει μόνος και θα προχωράει, απλά δεν ξέρουμε το νούμερο των μέτρων που λαμβάνει. Υπάρχει κάτι άλλο στην ανακοίνωση που δίνει. Δέχεται το Eurogroup ότι δεν θα νομοθετήσουμε τα μέτρα, αλλά θα νομοθετήσουμε τον μηχανισμό που θα περιέχει τα μέτρα. Mm-hmm. Αυτόματος και τα οποία θα ενεργοποιούνται αυτόματα. Και έτσι η λύση που βρέθηκε ή βρίσκεται με αλφαγιώτα. Γιατί δεν βγήκε η χοντρή να τραγουδήσει ακόμα, είπαμε. Υπάρχει λεπτομέρεια. Να είναι ένα προεδρικό διάταγμα κάθε χρόνο που θα ενεργοποιεί αυτό, θα θεσμοθετεί αυτό τον έκτακτο μηχανισμό που θα περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα μέτρα.
Είναι έτσι, κύριε Ζουλ. Υπάρχει μια λεπτομέρεια εκεί. Ότι στην ανακοίνωση δεν την είδα αυτή. Είδα τη συζήτηση που υπόθηκε ότι τα μέτρα τα οποία θα παίρνονται θα αφήνουν απ' έξω σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, ναι, όπως είναι η άμυνα, το κοινωνικό κράτος κλπ. Αυτό άκουσα στις δηλώσεις. Για μαλακούς που τον έχουμε τον κύριο Ντάιζεν να το λέει αυτό το ωραίο. Τη θετική είδηση για τον κόφτη. Τον έχουμε. Για πάμε να τον ακούσουμε. Τον έχουμε. Τους επιβάλλουμε να λάβουν εκ του προημίου συγκεκριμένα μέτρα, αλλά τους ζητάμε να ψηφίσουν και να θεσμοθετήσουν ουσιαστικά τον μηχανισμό για κάτι τέτοιο. Τώρα, ποιος θα κάνει τι, πότε θα κάνει τι, ουσιαστικά αυτό θα γίνει μέσω του μηχανισμού. Και αν χρειάζονται μέτρα, αυτά θα ζητηθούν τότε. Άρα λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. Ξεχάσαμε λοιπόν την παλαιότερη προσέγγιση, ακολουθήσαμε την ελληνική με συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Ακολουθήσαμε την ελληνική. Ναι, γιατί ζητούσαν τα συγκεκριμένα μέτρα και η δική μας θέση ήταν ότι δεν μπορούσαμε. Ότι είπαμε αντισυνταγματικό να βάλουμε συγκεκριμένα μέτρα και λοιπά. Θα θεσμοθετήσετε, θα νομοθετήσετε τον μηχανισμό που θα περιέχει τα μέτρα. Μία ακόμη θετική είδηση. Ένα λεπτό. Μία ακόμη. Μέτρα θα υπάρχουν ούτως ή άλλως όμως. Τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε. Θα δίνει τον τρόπο με το πώς θα γίνει το αυτοκίνητο. Μία ακόμη. Ένα λεπτό. Το ξέρω, θα πρέπει να γίνει νομοθέτημα αυτό. Ένα λεπτό. Το λέτε θετικό όμως. Δεν είναι θετικό. Θετικό. Σε σχέση με την αρχική απέτηση, ναι, ναι, που ζητούσε να θεσμοθετήσουμε συγκεκριμένα μέτρα και ποια θα είναι αυτά που θα παίρνουμε και σε ποια κατεύθυνση και σε ποιο τομέα της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε αυτό. Ένα λεπτό. Να διαβάσω μια ακόμη θετική είδηση από την ανακοίνωση του Eurogroup. Ξαναλέω. Εγώ αλήθεια σας λέω. Μου φτιάξες το βράδυ απόψε. Το μόνο που κάνω είναι να διαβάζω την επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup που έχει και την υπογραφή τη δική μας. Και επί της οποίας χαιρόμαστε. Λέω λοιπόν. Διαβάζω. Η πρώτη αξιολόγηση, κύριε Κουδαλάκη. Παρακαλώ, κύριε. Η πρώτη αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση των ισολογισμών των τραπεζών και θα επιτρέψει την αύξηση των εγχώριων πιστώσεων στην ελληνική οικονομία. Ως προαπαιτούμενα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να ανοίξει αμέσως η αγορά για την πώληση και αποπληρωμή των εξυπηρετούμενων και των μη εξυπηρετούμενων, των πράσινων και των κόκκινων. Με προσωρινή εξαίρεση, τα μικρά δάνεια που έχουν ενέχειρο πρώτη κατοικία. Ναι. 140.000 ευρώ και αυτά τα οποία θεσμοθετήσαμε. Αυτή είναι η τρίτη. Προσωρινός όμως. Τα πουλάμε και τα πράσινα. Να πάτε σε αυτό προσωρινά ήμασταν. Εξάμεινο στο εξάμεινο πηγαίνουμε. Όπως έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή και πρέπει να σου πω ότι δεν αντέχεις να διαβάσεις θετικές ειδήσεις. Σε είδα εδώ, άρχισαν να τρέχουν καταρροές και τα λοιπά. Ψάχνουν οι οδός αρνητικές. Όχι, δεν τις ψάχνω. Αλήθεια. Σας μιλάω ειλικρινά ότι δεν τις ψάχνω. Έχει ένα δίκιο. Έχει δίκιο. Γιατί στο πακέτο Fund τα ιδρύματα αυτά τα φιλανθρωπικά που θα έρθουν να πάρουν τα δάνεια. Δεν πάνε μόνο τα μη εξυπηρετούμενα. Πάει πακετάκι. Τα πράσινα. Πράσινα και κόκκινα. Ναι. Άπαντα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πώς το λέμε τώρα στη Ριζανέλ, Πασοκούνε Δημοκρατία. Λοιπόν, εδώ είναι και κάτι ακόμα. Αυτό η λεξούλα η προσωρινή που λέει ο Άκης. Δεν έχουμε οριοθέτηση του προσωρινού. Όχι. Λέει θυμάμαι δε. Προσωρινή εξέλιξη. Είχε κάνει τη συνέντευξη ο Άκης με τον Μάνο τον Ιφλή στο Βορύδι. Θυμάσαι που μας έλεγε από τότε. Ήσασταν στο Real Σαββατοκύριακο στην εκπομπή και είχε πει από τότε ότι κάποια στιγμή αυτό το πακετάκι πρέπει να τελειώσει. Σωστά. Μας πιέζουν να τελειώσει. Φαίνεται λοιπόν ότι από προσωρινό σε προσωρινό πάμε, αλλά μπροστά μας είναι σαφές ότι ασχέτως ελληνικής κατάστασης ελληνικής οικονομίας και των δανειοληπτών, μόνο σε προσωρινή άμυνα. Πάμε λοιπόν να μας σχολιάσετε τις δύο θετικές ειδήσεις και για τον μηχανισμό που πρέπει να νομοθετήσουμε και να θεσμοθετήσουμε και για τα κόκκινα και πράσινα δάνεια που πουλάμε. Για τον μηχανισμό, είπαμε, κοιτάξτε, ποιο είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα και της χώρας. Συζητάμε αν ψηφίσουμε μηχανισμό ή όχι. Το θέμα εδώ είναι να πιάσουμε τους στόχους και να πάει και η οικονομία μπροστά. Αν αρχίσουμε τις υποθετικές συζητήσεις ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα, άρα δεν θα γίνει τίποτα, άρα θα έχουμε μνημόνιο στο μνημόνιο όπως είπαμε προηγουμένως κλπ. Προφανώς αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να τηρήσουμε τη συμφωνία και μέσα από τη συμφωνία και τα χρήματα από τα ομόλογα να επιστραφούν τα 10 δις και τα χρήματα τα επενδυτικά που είναι να έρθουν από το πακέτο των 80 δις
και το ΕΣΠΑ να λειτουργήσει και ο αναπτυξιακός νόμος να μπει σε λειτουργία όπως τον είδαμε και έχει βγει στη διαβούλευση τώρα, ώστε να πάει η χώρα καλύτερα. Αν συζητήσουμε υποθετικά ότι δεν θα πάει τίποτα καλύτερα, άρα πρέπει να παίρνουμε συνέχεια μέτρα, προφανώς κανείς δεν θέλει τέτοια, κανείς, και τους συνομιλητές εννοώ εδώ, δεν θέλουμε τέτοια εξέλιξη. Και σαν κυβέρνηση εμείς, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Να αποτύχουμε δηλαδή, ώστε να έχουμε μέτρα στα μέτρα. Ορίστε, κύριε Σμούδη. Νομίζω ότι έχετε αποτύχει ήδη αυτό το πρόβλημα. Όντας ψηφίζοντας αυτά που ψηφίζατε χτες και κάνοντας ουσιαστικά επίθεση σε οποιονδήποτε άνθρωπο παράγει σε αυτή τη χώρα. Διότι επιλέξατε το δρόμο να χτυπήσει τον δυτικό τομέα και όποιον μπορεί να παράξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μας, θα είναι να μειωθούν οι θέσεις εργασίας, να μπουν λουκέτα, να φύγουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό, να μην έρθει κανένας επενδυτής εδώ και στην ουσία να κάνετε κακό στην ήδη παρακμάζουσα για τόσα χρόνια οικονομία, σκοτώνοντάς τη. Διότι δεν μπορεί να τιμωρείς αυτόν που σου δίνει κάποια. Όποιος πληρώνει φόρους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τιμωρείται μετά το χθεσινό, πέραν του ορίου, έτσι. Γιατί για να ξεκαθαρίζουμε, μέτρα έχει πάρει και η Νέα Δημοκρατία και η προηγούμενη κυβέρνηση. Όντας όμως πηγαίνοντας στο να τελειώσουμε δεν είδαμε και καραβάνια επενδυτών. 22% είναι μέχρι 20.000. Πόσο ήταν πριν, δεν θυμάμαι. Δεν είδαμε 32. Και καμία αλλεργία στις επενδύσεις στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, εδώ υπάρχει αλλεργία. Στο 20%. Ας δώσουμε όμως μια πρόταση για ανάπτυξη. Γιατί όλοι λένε ότι δεν γίνεται ανάπτυξη. Αλλά ας δώσουμε μια πρόταση για ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν. Κάθε φορά το να χτυπάμε τον 38% μιλάτε για τις ειδικές κατηγορίες κλπ. Υπάρχει δυνατότητα των επαγγελματικών ταμείων, κανείς δεν την ήθελε. Κάτι πολύ καλό που κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι, που έχει αυτή η κυβέρνηση είναι η επικοινωνιακή της πολιτική. Σήμερα το βράδυ συζητάμε για τη μεγάλη επιτυχία στο Eurogroup του κ. Τσίπρα, ο οποίος μίλησε με πολιτικούς αρχηγούς, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν συζητάμε για το τι ψηφίσαμε χτες, γιατί δύο μέρες πριν που θα πρέπει να το συζητάμε, δυστυχώς ή ευτυχώς είχα τα απεργία. Οπότε δεν συζήτησε κανένας Έλληνας για το τι θα γινόταν την Κυριακή. Δυστυχώς είχαμε περιέργεια. Δεν το κανονίσαμε. Όσοι λοιπόν. Γι' αυτό ήμασταν εδώ εχθές. Όσοι φάρουμε. Όσοι λοιπόν πρόλαβαν και κατάλαβαν καλώς. Όσοι λοιπόν πρόλαβαν και κατάλαβαν καλώς, οι υπόλοιποι σήμερα πέρασαν στην επόμενη κουβέντα. Που είναι το χρέος που θα κουρευτεί. Που θα συζητηθεί το 2018. Αυτή είναι η τακτική του κ. Τσίπρα. Αυτή η τακτική μας πάει συνεχώς πίσω, διότι μετά από 16 μήνες χρειάζονται και αποτελέσματα. Και δεν είναι τυχαίο που ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κατάλαξε ότι ήταν ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, έχει αναγκαστεί και ψεύτη να τον πει και να του ζητήσει να φύγει. Δεν είχε σκοπό με το που έγινε αρχικός της Δημοκρατίας να ζητάει από τον κ. Τσίπρα να φύγει. Είχε σκοπό να μπορέσει να συζητήσει και να του προτείνει πράγματα. Στον είπε τρεις, τέσσερις. Θέλετε να φύγει τώρα, αλήθεια, α πούμε. Θέλετε να φύγει. Να γίνουν εκλογές τώρα που λέγατε. Μετά από αυτά δεν κοροϊδευόμαστε τώρα. Μα ο κ. Τσακαλώτος δεν έβαλε. Δεν έκανε συμβόλαιο τιμή ο κ. Τσακαλώτος πριν από 15 μέρες. Εσείς θέλετε να φύγουμε τώρα, ειλικρινά. Τα ξεχνάμε. Θέλετε να φύγουμε να κάνουμε εκλογές. Αλλά λένε. Όχι, πέστε μου τώρα αυτό. Γιατί το λέει και ο Μητσοτάκης. Θέλετε να γίνουν εκλογές, τώρα θέλετε να γίνουν εκλογές. Ξέρετε γιατί. Πριν το Γιούργο και πριν ξέρετε γιατί. Γιατί δεν κατανοείτε τι ψηφίζετε. Για να εφαρμόσετε γιατί δεν έχετε ένα σχέδιο που πάμε. Το καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρετε που πάμε. Δεν το θέλετε. Δεν ξέρετε που πάμε. Το καταλαβαίνετε. Τα σκάνδαλα που βγήκαν, το μόνο που είχατε να πείτε εκλογές. Τι ψηφίζετε. Δεν είδαμε δύο φορές το Μητσοτάκη στη Βουλή. Μπορείτε να μου πείτε μετά. Αυτοαναιρείτε σε κάθε λόγο. Μπορείτε να μου πείτε μετά από αυτά που ψηφίσατε χτες. Πώς πιστεύετε ότι θα έρθουν επενδυτές στη χώρα στο επόμενο εξάμεινο και το επόμενο χρόνο και πώς πιστεύετε ότι θα προχωρήσει αυτή η οικονομία. Καταρχάς, για ποιους επενδυτές μιλάτε. Διαβάστε τον ούτε Έλληνας, νέο ούτε ξένος. Αναπτυξιακό νόμο. Ούτε Έλληνας ούτε ξένος. Και από εκεί θα μου πείτε ούτε αν Έλληνας είναι ούτε ξένος. Έχει βγει στη διαβούλευση. Εάν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι 300.000 απολύσουν από έναν, θα χάσετε τις εισφορές των εργαζομένων, τα χρήματα που παίρνουν και τα ρίχνουν στην αγορά και το Ταμείο Ενεργείας που τους πληρώνετε. Το έχετε καταλάβει τι ψηφίσατε. Πάμε στον κύριο Κονδύλι. Ορίστε, κύριε Κονδύλι. Συνεχίζονται οι αυταπάτες. Πρόσθετος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης. Είναι αυτό που είπα και πριν, η κάβα για τα 3,2 δις. Και είναι η κάβα γιατί ξέρουν οι ίδιοι ότι αυτά τα μέτρα που ψηφίσανε χτες, τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, δεν θα βγουν του χρόνου ή μέχρι το 18 και υποχρεώθηκαν να πάρουν νέα μέτρα γιατί δεν θα βγουν τα προηγούμενα. Εδώ θα πρέπει, κύριε Παυλόπουλο, να τονίσω ότι ένα τέτοιο μηχανισμό είχε προτείνει ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ και στην κυβέρνηση Παπανδρέου και Βενιζέλου, ώστε να μπει στο Σύνταγμα ένας αυτόματος κόφτης και είχε αρνηθεί τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Έρχεται μετά από τόσα χρόνια να μας γυρίσει 5 χρόνια πίσω η κυβέρνηση των Τσίπρα Καμένων. Τα ψέματα συνεχίζονται και συνεχίζονται από προχτές και από χτες από το ασφαλιστικό του. Διαβάζω τι είπε ο κύριος Κατρούγκαλος αλλά και ο κύριος Τσίπρας. Δεν μειώνεται καμία σύνταξη. Ανταυτού, άμεσα κόβεται το ΕΚΑΣ, τα κοινωνικά μερίσματα, οι επικουρικές στους ήδη ασφαλισμένους
και, η και δραματική μείωση σε όσους θα βγουν από 1η-1η του 16 και στους μελλοντικούς. Είπε ο κύριος Κατρούγκαλος και ο κύριος Τσίπρας, άλλη αυταπάτη του. Οι νέοι θα πληρώσουν πολύ λιγότερο ασφαλιστικές εισφορές. Αντιθέτως, ποινικοποιεί την εργασία και προσευχόμαστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μην βγάλουμε πάνω από 15.000 ευρώ. Προσευχόμαστε σε εισαγωγικά, ηρωνικά το λέω. Οι νέοι δεν βγάζουν τόσα. Μισό λεπτό, κύριε Ριζούλη. Θα πληρώσουν 50% λιγότερο. Προσευχόμαστε να μην βγάλουμε παραπάνω από 15.000 ευρώ. Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Είναι μεροληπτικά ταξικό που είπε ο Μητσοτάκης. Να μην βγάλουμε παραπάνω από 15 ευρώ για να μην πληρώσουμε παραπάνω εισφορές. Μητσοτάκης το πει. Κύριε Ριζούλη. Λαϊκίζεται. Ταξικό μίσος είπε. Ταξικό μίσος. Έχετε. Κύριε Ριζούλη. Παρακαλώ. Στον άξιο. Στον άξιο, στον άριστο. Και κάνετε παράλληλο καφενείο. Επειδή λοιπόν. Επειδή ηρωνευτήκατε ή σχολιάσατε αυτό που είπα. Λοιπόν, ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει βγάλει καταλόγους που λέει με ακαθάριστο εισόδημα 20.000 τι καλείται να πληρώσει κάθε ασφαλισμένος. Λοιπόν, σας λέω, με ακαθάριστο εισόδημα 20.000 ευρώ από 1η-1η του 2021 οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές για έναν ασφαλισμένο πενταετίας είναι 7.590. Δεν είναι επί των ακαθάριστων η εισφορά. Επί των ακαθάριστων. Δεν είναι στα καθαρά ποσά. Με την έκπτωση που κάνει νομίζω ο κύριος Κατρούγκαλος. Είναι στο καθαρό. Γιατί από τον καθάριστον 5.000 καθαρά. Δηλαδή θα πληρώσει 7.000. Οι εισφορές πληρώνονται επί του φορολογητέου. Επί του φορολογητέου. Το οποίο φορολογητέο. Το φορολογητέο είναι αυτό που θα φορολογηθεί και το τεκμαρτό. Μας ακούν λογιστές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λίγα, νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Ριζούδης. Πάμε παρακαλώ πολύ στην κυρία Καλιάνο. Δεν ολοκλήρωσα. Ελάτε δεν όμως, ολοκλήρωσα. Βάλτε μια τελεία. Τρίτο λοιπόν μεγάλη αυταπάτη που ανέφερε χτες ο κύριος Κατρούγκαλος και ο κύριος Τσίπρας είναι ότι για το ασφαλιστικό φταίνε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σαφώς και φταίνε όλες οι κυβερνήσεις και η αντιπολίτευση, αλλά για το παρόν ασφαλιστικό και φορολογικό φταίει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και φταίει γιατί όλα αυτά που έπρεπε το 2015 και το 2016 προβλεπότανε ανάπτυξη 3 και 3,6%. Ανταυτού έχουμε 0 και 0,2, 0,3. Αυτή η διαφορά είναι 3 δις. Αυτά τα 3 δις τώρα τα ψάχνει από το ασφαλιστικό και το φορολογικό ο κύριος Κατρούγκαλος και ο κύριος Τσακαλώτος. Και όσο καθυστερούμε να φέρουμε το φορολογικό νομοσχέδιο, να φέρουμε το νόμο για τα κόκκινα δάνεια, να φέρουμε τον αναπτυξιακό νόμο, τόσο δεν θα έρχονται νέες επιχειρήσεις στη χώρα μας, τόσο θα αυξάνεται η ύφεση, τόσο θα αναγκαζόμαστε συνεχώς να παίρνουμε νέα και νέα μέτρα. Ελάτε, κύριε Καλιάνε. Κύριε Παυλόπουλε, πολύ σύντομος θα είμαι. Όταν υπάρχουν... Ναι, γιατί περιμένει ο κόσμος στις γραμμές. Όταν υπάρχουν πάνω από 2 κόμματα σε μια κυβέρνηση, αυτομάτως βαθαίνει και πλαταίνει η δημοκρατία. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Υπάρχει έλεγχος του έργου της κυβέρνησης από περισσότερα κόμματα, αποφεύγονται οι κομματικές αποφάσεις, οι φωτογραφικές διατάξεις, η διατήρηση του πελατειακού κράτους και των κομματικών στρατών. Άρα λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή τη εμφανιζόμενη ως επιτυχία του κ. Τσίπρα για να συζητηθεί μετά από 3 χρόνια, το 2018. Το πώς θα μετακυλιστεί το χρέος και τι θα γίνει ακριβώς, γιατί δεν μιλάμε για κούρεμα. Μήπως λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή την ώρα που μιλάμε να έχουμε μπροστά στο τραπέζι μια καλύτερη πρόταση σε σχέση με αυτά που έχει δώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τους τελευταίους μήνες και να πούμε όλοι μαζί ας προσπαθήσουμε για το καλό αυτού του τόπου. Για άλλη μια φορά θα επιμείνει η Ένωση Κεντρών, θα επιμείνει στο σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα τα οποία έχουν ευρωπαϊκή προοπτική και στρατηγική πορεία πάνω στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή λοιπόν, και λέμε με πραγματικά, και θα το φωνάξουμε και δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε τη συγκεκριμένη μας πρόταση, μόνο όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πιέσουμε τους δανειστές, μόνο όλοι μαζί μπορούμε να φανούμε
αντάξη των προσδοκιών των πολιτών που μας ψήφισαν όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ελαφρύνουμε το πρόγραμμα της χώρας μας. Άρα οικουμενική, οι πολίτες, λέτε. Δεν είναι οικουμενική ακριβώς, κύριε Ακλήτου, δεν είναι οικουμενική. Είναι μια κυβέρνηση ευρέως φάσματος, ευρέως πέλεματος, όπως θέλετε πείτε. Οικουμενική θα ήταν άμα ήταν όλα τα κόμματα μέσα στην κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία θα αποτελείται από τα κόμματα τα οποία έχουν ευρωπαϊκή σκέψη και προοπτική. Άρα λοιπόν μιλάμε για όλα τα κόμματα πέραν της Χρυσής Αυγής του ΚΚΕ. Αυτό λέει Ένωση Κεντρών, αυτό έλεγε προεκλογικά, όχι προεκλογικά μόνο, από το 1990 και στη συνέχεια. Μιλάμε για 26 χρόνια αγώνων. Λέγοντας το ίδιο πράγμα, ότι εσείς, όλοι οι πολίτες μας βλέπουν τώρα, όλοι οι πολίτες το άκουγαν, όλοι οι πολίτες το ξέρουν, πάνε να δανειστούν για να διορίσουν, πάνε να δανειστούν για να φάνε οι ίδιοι και δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή η οποία στιγμή θα μας στείλει στο αδίέξοδο. Η ελληνική Άρα, πολιτική όλοι τάξη μαζί. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί και να συμφωνήσει από πού ανατέλει ο ήλιος. Πώς πιστεύετε ότι θα συμφωνήσει με μια τέτοια κυβέρνηση και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι παχθές, επονίδιστο και όλα ωραία, αυτά που έλεγαν κάποτε ωραία, στο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό το ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή δεν θα κοιτάξουμε το αν έχουμε κάποιες μικροδιαφορές ή μεγάλες διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ και Τούμπαλιν. Αυτή τη στιγμή θα κοιτάξουμε να βάλουμε τη χώρα πάνω από τις καρέκλες, τη χώρα πάνω από τις ιδεολογίες, τη χώρα πάνω από τη Βουλή, τη χώρα πάνω από τους διορισμούς, τη χώρα πάνω από τη διατήρηση των πελατειακών κρατών. Άρα λοιπόν όλοι μαζί με τεχνοκράτες υπουργούς, μισό λεπτό κύριε Παυλόπουλε, εγώ περίμενα τόση ώρα. Όλοι μαζί με τεχνοκράτες υπουργούς, με τεχνοκράτη πρωθυπουργό, διότι ο κύριος Τσίπρας δεν φάνηκε σίγουρος και ικανός για να μπορέσει να βγάλει τη χώρα από την κρίση, ασχέτως τι έλεγε προεκλογικά. Είχα ετοιμάσει και ένα συγκεκριμένο βίντεο να σας βάλω να το ακούσετε. Μια άλλη φορά τέλος πάντων θα το ακούσετε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μαζί, πέρα να βγάλουμε τις ιδεολογίες, να βγάλουμε τους εγωισμούς του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Τσίπρα, ότι θα σώσει τη χώρα. Καλά, δεν είναι θέμα εγωισμού τώρα. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας πλέον. Δεν υπάρχουν σωτήρες αυτή τη χώρα. Δόθηκε η ευκαιρία το Σεπτέμβριο. Και αρνήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Επέλεξε μόνο τον κύριο Καμένο. Αυτό ξέρετε, εκεί δεν ήσασταν. Ακούστε με λίγο. Δεν υπάρχουν ούτε σωτήρες, ούτε φωστήρες, ούτε απομηχανιστεί. Ήρθε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και έλεγε λεφτά υπάρχουν. Ήρθε ο κύριος Σαμαράς και πήγε στο Ζάπιο απ' έξω και έσχιζε φίλο τα μνημόνια. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και έλεγε Go back, Merkel, θα φοβηθεί. Merkel, μην φοβάστε τίποτα. Εγώ είμαι ο νέος ηγέτης. Τώρα έρχεται ο νέος κύριος Μητσοτάκης, ως ο νέος μεταρρυθμιστής που θα βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Όχι, η χώρα δεν θα βγει από το μνημόνιο αν δεν πάμε όλοι μαζί. Δεν ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε καλύτερες μέρες. Δεν θα έρθουν καλύτερες μέρες. Διότι θα ασκήσει κανένα μνημόνιο. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, αν γίνουν εκλογές. Ότι εσείς θέλετε να μπείτε στην κυβέρνηση, μπορείτε να το πείτε ξεκάθαρα. Για να καλύπτεστε πίσω από τη Νέα Δημοκρατία συνέχεια σε αυτό. Μπείτε στην κυβέρνηση, γιατί δεν μπαίνετε. Για να πάρουμε υπουργεία θέλουμε, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Να πάρουμε υπουργείο θέλουμε. Εμείς από το 90 φωνάζουμε όταν το ΠΑΣΟΚ διόριζε ή η Νέα Δημοκρατία διόριζε και τρώγανε. Εμείς φωνάζαμε από το 90. Άρα λοιπόν, σε καμία κυβέρνηση δεν θέλουμε να μπούμε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν θέλουμε να μπούμε σε καμία κυβέρνηση. Από το 1990 παλεύουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Άρα λοιπόν λέμε, δεν είναι περισσότερο πατριωτικό αυτό που λέει η Ένωση Κεντρών. Δεν σεβόμαστε την Ελλάδα μας αυτή τη στιγμή. Όταν λέμε πάμε όλοι μαζί. Τι πιο λογικό και ανθρώπινο αυτό που ζητάμε. Και όχι ο καθένας να το παίζει ηγέτης, ο οποίος έρχεται με 130 βουλευτές θα έρθει η Νέα Δημοκρατία ή 130 βουλευτές θα έρθει. Γιατί θα βγάλει κανείς αυτοδυναμία. Πώς θα σώσετε τη χώρα. Θα ζητήσετε λοιπόν βοήθεια από το ποτάμι, από το Πασό και από τους υπόλοιπους. Ας δώσουμε την ευκαιρία στους Έλληνες πολίτες να είμαστε σωστοί και αντάξει των προσδοκιών τους. Η κυρία Φωκά, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα επίσης, κύριε Παυλόπουλε. Ήθελα να ρωτήσω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, για τους ανάπηρους με 84% αναπηρία. Εμείς σε μια κατηγορία τώρα με τα κυβερνητικά μέτρα ανήκουμε, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Γιατί εμένα η σύνταξή μου μέχρι τώρα που έγινε μόνιμη πριν ένα χρόνο, έχω κάνει 7 χειρουργία και κάνω 14 χρόνια χημειοθεραπείες και είμαι γεμάτη λάμες και βίδες από τροχαίο. Έχω πάθει 2 εγκεφαλικά, ζω με υποστήριξη, παίρνω 800 ευρώ. Δεν έχω παιδιά και ζω στα νίκια. Αν μου κόψει εμένα το ΕΚΑΣ που παίρνω φάρμακα χημειοθεραπευτικά που είναι πανάκριβα, ή αν μου μιλώσει το αφορολόγητο, εγώ θα πεθάνω γιατί δεν έχω δικό μου σπίτι, ούτε δικό μου παιδί να με βοηθήσει και φυσικά δεν θα με πάρει και κανένα γυροκομείο γιατί θα θέλει κάποια χρήματα τα οποία εγώ δεν θα έχω. Μας σκοτώνουνε, τι μας κάνουν εμάς τους ανάπηρους, γιατί δεν είμαστε χαμηλοσυνταξιούχοι, είμαστε ανίκανοι άνθρωποι και ανήκουμε στο κοινωνικό κράτος. Ευχαριστώ κυρία Φωκά. Οφείλει μια απάντηση τώρα. Πέστε μου πόσα χρήματα θα μου δώσει να ζήσω. Ευχαριστώ.
Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στους ανάπηρους ΑΜΕΑ κλπ. Γιατί ακούγεται αυτό και το διευκρίνησε και ο Κατρούγκαλος στη Βουλή. Οι ανάπηροι, οι ΑΜΕΑ, δεν επηρεάζονται από το ασφαλιστικό ή το συνταξιοδοτικό, έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και είπε κάτι άλλο η κυρία για το φορολογικό. Στις φορολογικές δηλώσεις, τα άτομα με αναπηρία έχουν ειδική έκπτωση φόρου λόγω της αναπηρίας. Πάνω από 80% υπάρχει και αυτό υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει αλλαγή στους ανάπηρους. Δεν αλλάζει αυτό. Εγώ νομίζω ότι αλλάζει. Υπήρχε αντιπαράθεση τώρα του κυρίου Πετρόπουλου με τον κύριο Λοβέρδο και είναι το άρθρο 7, νομίζω. Του ψηφισμένου αυτό το ζήτησε ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν είναι βέβαιο ότι έχει γίνει αποδεκτό. Νομίζω είναι το άρθρο 7 του ψηφισμένου νομοσχεδίου και αλλάζει. Έχω την εντύπωση και εγώ ότι θα υπάρξει μια μείωση του πλαισίου. Όχι σε όλες, σε ένα μέρος των αναπηρικών συντάξεων, ναι, 25%. Απλά είδα τη διαβίωση. 25% μείωση. Είναι τεράστιο το νούμερο, έτσι. Όχι, νομίζω δεν υπάρχει. Λέω και το νομίζω γιατί δεν θυμάμαι καλά, αλλά θυμάμαι ότι στη Βουλή στην ερώτηση που του αποδείχθηκε το Κατρούγκαλο. Το άρθρο 7. Μία μικρή επιφύλαξη, το άρθρο 7. 25% μείωση αναπηρικών συντάξεων, όχι σε όλες, σε μεγάλο ποσοστό. Θα το ψάξω εγώ, λοιπόν. Ορίστε, κυρία Χρονά. Ο κύριος Χρονάς με συγχωρείται. Με συγχωρείται πολύ. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε, καλησπέρα, με ακούτε? Ναι, ναι. Οι κύριοι της αντιπολίτευσης και του πολιτικού συστήματος δεν γνωρίζουν επίσημα πόσο είναι το χρέος, σε ποιους χρωστάμε και πόσα. Δεύτερον, η χώρα έχει γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο. Έχουμε 50.000 αυτοκτονίες και 3 εκατομμύρια άνεργους. Η Νέα Δημοκρατία, η Ένωση Κέντρου είναι μαξιλάρια της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση είναι κακιά. Αυτοί τι κάνουν? Έχουν ψυχή να κατεβάσουν το λαό κάτω? Είναι ώρα του λαού. Το σύστημα αυτό, κύριε Παυλόπουλο, χρεοκόπησε. Τέλος, τη μόνη λύση θα τη δώσει ο λαός και πρέπει να βρεθεί ο ανάλογος ηγέτης. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Εντελώς καμία άλλη λύση. Μόνο αυτό υπάρχει. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ, κύριε. Στις τελευταίες εκλογές το 50% δεν πήγε να ψηφίσει. Η κυβέρνηση είναι μειοψηφία με τον πόνους των 50 εδρών. Ποια είναι η δημοκρατία, κύριε Παυλόπουλε? Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Πεθέλου. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Να πούμε δύο αλήθειες έτσι για να τις εμπεδώσουμε καλά-καλά όλοι μας. Ό,τι νομοσχέδια δεν μπόρεσε να περάσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, γιατί θα υπήρχαν φοβερές αντιδράσεις και φασαρίες, τις πέρασε η αριστερά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως βλέπετε δεν άνοιξε ρουθούνι. Τα είχαν κανονίσει, πιστεύω, όλα τέλεια. Και γιατί το έγκλημα είναι τέλεια οργανωμένο. Είμαστε όλοι σίγουροι ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν ό,τι του ζητήσουν από εδώ και πέρα, γιατί κανείς δεν αφήνει 7 με 8 χιλιάδες το μήνα για καμία κόκκινη γραμμή, δυστυχώς. Και κάτι άλλο για να τελειώσω, να μιλήσουμε λίγο για το προσφυγικό, που το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτές τις μέρες. Εγώ σαν πολίτης θα ήθελα να επέμβει και η Ένωση Εισαγγελέων για ό,τι γίνεται στη χώρα μου. Δηλαδή στην Ιδωμένη είναι κλειστά για 2 μήνες η σιδηροδρομική γραμμή. Να επέμβουν για τις μοικιώτες ανεξέλεγκτες. Νομίζω ότι κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να επέμβει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά. Η κυρία, ο κύριος Παπαπέτρου, παρακαλώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ, καλησπέρα. 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 Λίγα λόγια συντριμμένα, κύριε Παυλόπουλε. Αν έχουν λίγο φιλότιμο οι βουλευτές του κυρίου του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμένου, αν έχουν λίγο φιλότιμο και λίγο αξιοπρέπεια, θα πρέπει να παραιτηθούν. Γιατί άλλα τάξανε στον ελληνικό λαό και άλλα κάνουν στην πορεία. Καταλάβατε, κύριε Παυλόπουλε? Ευχαριστώ, κύριε Παπαπέτρου. Ο κύριος Τέμπελης. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Επίσης. Καταρχάς, στις 48 μου κατάλαβα ότι δεν γεννήθηκα ελεύθερος στην Ελλάδα. Δεύτερον, δεν έχουμε δικαιοσύνη, δεν έχουμε δικαστές, δεν έχουμε εισαγγελίες, δεν έχουμε τίποτα. Αν τους είχαμε, θα τους είχαμε μαζέψει όλους αυτούς τους κυρίους. Όταν μπαίνει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και οι Πρωθυπουργοί και κάνουν δεσμεύσεις προς το λαό, αυτό είναι ποινικό και δεν έχω δει κανένα εισαγγελέα να επεμβαίνει και να παίρνει αυτόματα να τους λαμβάνει καυτόφορο και να τους πηγαίνει φυλακή. Δεύτερον, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λεβέντη που μας λέει ότι οι Γερμανοί είναι οι καλύτεροι φίλοι μας και στον κύριο, και δυστυχώς είναι νέος άνθρωπος αυτός.
Οι Γερμανοί δεν είναι φίλοι μας, κύριε. Δεν είμαστε υπέρ των δανειστών, είμαστε υπέρ της Ελλάδας. Είμαστε Έλληνες. Δεν θέλουμε κανέναν δανειστή. Αν καταλάβατε αυτό, κύριε Θέμελη, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Αλλά αν καταλάβατε ότι εγώ είπα ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Δεν σας ακούω καλά. Αν, κύριε Θέμελη. Κοιτάξτε, εμείς σώσαμε τις γερμανικές, ιταλικές, γαλλικές τράπεζες. Αφήστε τώρα αυτά. Είμαι αν καταλάβατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να διαχειριστώ τις ανακρίβειες σας. Δώστε μου το δικαίωμα, σας παρακαλώ. Ναι, δηλαδή, αλλά δεν είπε βαθμούς. Αυτό, κύριε Θέμελη, που είπατε. Ορίστε. Δεν είπε αυτό που είπατε. Εγώ όχι, έχω ακούσει τον κύριο Λεβέντη. Ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι. Ούτε ο κύριο Λεβέντη λέει ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή. Βέβαια, δύο φορέ. Ο κύριο Λεβέντη δεν έχει πει ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Είπε ότι δεν ξέρω. Όχι, καλέ μου, τον έχω ακούσει με τα φίλοι μα. Φίλοι μα και αδέρφια μα είναι οι Έλληνε πολίτε, κύριε Θέμελη. Γι' αυτού παλεύουμε 30 χρόνια. Δεν υπάρχουν Γερμανοί, ούτε Ιταλοί, ούτε Γάλλοι, ούτε Πορτογάλοι. Να τελειώσω να μιλήσει κανένα άλλο. Λοιπόν, συμφωνώ ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες θα πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Απλά αυτό που. Αφήστε με λίγο. Δεν υπάρχει σεβασμό, έτσι. Κανένα. Μα δεν λοιπόν, σα μιλάει κανεί. Με συγχωρείτε πολύ. Τελειώστε όμω, ολοκληρώστε. Μπράβο, δεν το αφήνετε. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να, οι κύριοι αυτοί να φύγουν από την Ελλάδα ομαλά. Γιατί θα έχουμε ανώμαλες καταστάσεις, αυτό είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ αν πολύ. Αν υπάρχει κανένας που μπορεί να με διαψεύσει, το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Θέμενη. Ας αφήσουμε, ας παραμείνουμε στην ομαλότητα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε για λίγα λεπτά ακόμη. Πάμε να πάρουμε γεύση και από τα όσα είπε ο κύριος Τσακαλώτος μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup. Στις 24 Μαΐου στην τακτική συνέλευση θα υπάρξει, θέλω να πιστεύω, συγκεκριμένη συμφωνία βάσει των επιπλέον πολιτικών μέτρων που θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε και να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να φτάσουμε σε μια τελική μορφή αυτών των μέτρων για να μπορέσουμε πλέον να ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες μέσα στις 24 Μαΐου. Και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι το ζήτημα του χρέους θα μπορέσει και αυτό να μπει μέσα στην ευρύτερη εικόνα. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα, αυτό φυσικά χρειάζεται και ζητείται και από τους πιστωτές. Μία δηλαδή πραγματικότητα που λέει ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και ότι ο φαύλος κύκλος των τελευταίων δύο χρόνων, όπου είχαμε μέτρα, είχαμε ύφεση, είχαμε επιπλέον μέτρα, τελειώνει και η Ελλάδα έχει το πράσινο φως από τους πιστωτές της και από την Ευρωομάδα να μπορέσει να συνεχίσει έχοντας τη συγκεκριμένη αποδοχή αναφορικά με αυτά τα μέτρα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να επιστρέφουμε βεβαίως τις οφειλές και βεβαίως να υπάρξουν χρήματα στις τράπεζες και να μπορέσει σιγά σιγά να ξεκινήσει και η διαδικασία επενδύσεων προς την Ελλάδα. Φυσικά όλα δεν έχουν επιληθεί, αλλά νομίζω πολλά ζητήματα επιλύθηκαν σήμερα. Και σίγουρα υπάρχει προσδοκία από όλες τις πλευρές όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle να έχουν πλέον ολοκληρωθεί στην εικόνα μέχρι τις 24 Μαΐου. Αυτά είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Το τελευταίο το κράτησε για το τέλος, το κερασάκι ας το πούμε έτσι, στην ανακοίνωση του Eurogroup. Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του νέου προγράμματος. Κύριε Ριζούλη, στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει τη συμφωνία για την επικείμενη ψήφιση του νόμου για την ίδρυση του Συμφωνηθέντος Ελληνικού Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ως μέρος των προαπαιτούμενων για την πρώτη αξιολόγηση. Πού θα τα μεταβιβάσουμε τα περιουσιακά στοιχεία ακριβώς? Το ταμείο ξέρω ότι είναι να δημιουργηθεί τώρα, το υπόλοιπο δεν το γνωρίζω. Θα δημιουργηθεί πάντως ένα ταμείο. Και ποια στοιχεία θα είναι αυτά? Θα είναι δίκαιη εγκυοδοσία δηλαδή? Θα εντάξουμε, θα μεταβιβάσουμε την κυριότητα ελληνικών φυλέτων, ελληνικής περιουσίας στο ταμείο δίκαιη εγκυοδοσία? Αυτό δεν λέτε μνημόνιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το πώς θα γίνει, δεν το ξέρω. Πάντως ήταν προαπαιτούμενο και τη συμφωνία ότι θα δημιουργηθεί το καλοκαιριό, ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο στο οποίο. Για την επικείμενη ψήφιση του νόμου το θα πολιτικό αφήγημα τη κυβέρνηση άλλο. Δεν το έχουμε ψηφίσει αυτό. Ότι δεν εκχωρούμε την περιουσία του ελληνικού κράτους στους ξένους. Αυτό ήταν μια απέτηση από την πρώτη στιγμή. Είναι και η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων. Ναι, προφανώς. Αυτό δεν το έχουμε ψηφίσει. Όχι, και το ζητούμενο, Άκη μου.
λέει ότι θα το ψηφίσουν αυτό. Λέει αυτό και ο Ριζούλης ότι δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Πρέπει να μπει σε επιτροπές, να μπει σε διαβούλευση, αυτό δεν θέλω έχουμε. Θέλω να θυμίσω ότι η Λίνα υπενθύμησε την αρχική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι το διακύβευμα της συμφωνίας το καλοκαίρι, θα το θυμούνται και οι τηλεθεατές, ήταν αν θα είναι στην Αθήνα η έδρα, αν θα πάει στο Λουξεμβούργο. Όχι, ήταν το μοναδικό σημείο στο οποίο κέρδισε ο κύριος Τσίπρας. Αν ο πρόεδρος θα λέγεται Ριζούλης ή Ριζούλο. Αυτό το σημείο άλλαξε. Πράγματι ήταν επιχειρηματολογία. Ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρηματολογούσαν ότι αποσοβήθηκε αυτό ο κίνδυνο. Και ότι ήταν στα θετικά τη διαπραγμάτευση των 17 ώρων. Πράγμα και επίσης, Λίνα, θέλω να πω και ένα τρίτο. Δηλαδή, αφενός η έδρα, αφετέρου η σύνθεση, αν θα είναι. Και αν θα είναι Έλληνας ή όχι. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι αν θα είναι οι 9 συμφωνημένες και δρομολογημένες ιδιωτικοποιήσεις ή αν θα συμπεριληφθούν ή αν θα μεγαλώσει ο κατάλογος των 24, αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι, ή αν προσθεθεί, ξέρω εγώ, και καμιά καριάτιδα. Εδώ πάντως λέει συμπεριλαμβανομένης λέξη για το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Εδώ πάντως λέει συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Με δάκρυ. Δεν κάναμε ως μέρος το προαπαιτούμενο. Ως μέρος και λοιπόν. Για την πρώτη αξιολόγηση. Αυτό τώρα είναι γενικό πλαίσιο, έτσι. Δεν το κάναμε. Πάντως επειδή ο Σμυρλής κολλάει στο Ριζούλη, θα κολλήσω και εγώ στο Σμυρλή. Αποκρατικοποίηση δεν είναι να πουλά σε κρατικές εταιρείες. Καλά, όχι, αλλά αποκρατικοποίηση δεν είναι σίγουρα να πουλά και να βγαίνει ο ίδιο υπουργό και να κλαίει την ίδια μέρα στη Βουλή. Επειδή αυτό ούτε δεν είναι αποκρατικοποίηση, να πουλά ακίνητα του δημοσίου και να τα νοικιάζει ακριβότερο από την τιμή που εισέπραξε. Το κάνατε αυτό. Το να κάνει μια αποκρατικοποίηση με το ζόρι και μετά το βράδυ να κλε και να λε με δάκρυα στα μάτια. Έδωσα το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο είχε κερδοφόρο παρεπιπτόντως. Αυτό που έχει δοθεί στην Κόσκο έχει δώσει κέρδη στη χώρα. Υπάρχουν και γάμοι χωρίς έρωτα. Τι να κάνουμε τώρα. Ορίστε, κύριε Κομβίλη, παρακαλώ. Όχι, λέω αυτό είναι αυτοπάτη που είπε ο κύριος Μύρλη. Κύριε Καλιάνε. Εγώ έχω μία λίστα με τα. Εγώ καταλαβαίνω κάτι πάντως απόψε, με συγχωρείτε πολύ. Τόση ώρα διαβάζουμε μόταμό την ανακοίνωση του Eurogroup. Τη συμφωνία. Κάθε λέξη μαχαιριά. Τη συμφωνία. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς πανηγυρίζουμε. Και πάντως, αν πανηγυρίζουμε τη διατύπωση για την έναρξη της δημιουργίας ενός πλαισίου για το χρέος, μέσα το οποίο θα βρούμε τι θα κάνουμε με το χρέος το 2018, όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ βαριά. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι για να πάρουμε αυτή τη ρημάδα διατύπωση, τον οδικό χάρτη, για την οποία έγινε απόψε όλη αυτή η ιστορία, όλη η υπόλοιπη διατύπωση και δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει είναι πολύ βαριά. Να διαφωνήσω στη δική σου διατύπωση τώρα. Ορίστε. Δεν παίρνουμε όλο το πακέτο για τη ρημάδα, τη διατύπωση για το χρέος. Παίρνουμε όλο το πακέτο για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να μην υποστούμε οικονομική ασφυξία για πολλωστή φορά. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι αναζητά εν αγωνίως η κυβέρνηση μία κουβέντα για να διασώσει τα ψήγματα της πολιτικής της αξιοπρέπειας. Διότι έχει πεινέ σε όλα, έχει διασύρει τον εαυτό της 100 φορές, απλώς απέναντί της αυτή την ώρα, έχει αστικά κόμματα τα οποία δεν χρησιμοποιούν λέξεις όπως είστε προδότες, ξεπουλημένοι, γερμανοτσολιάδες, εχθροί του τόπου και ό,τι άλλο έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη κυβέρνηση όταν ήταν αντιπολίτευση. Κύριε Παπαδόπουλο, μία πρόταση. Να συμπληρώσω κάτι στην κυρία Κλήρη. Όχι, δεν με συμπληρώσετε. Να σχολιάσετε αφού απαντήσει ο κύριος Ριζούλης. Ορίστε, κύριε Ριζούλη. Ναι, εντάξει. Το παράκανε λίγο η κυρία Κλήρη. Αυτά δεν λέγατε. Προσέξτε. Με συγχωρείτε, γιατί το παράκανε. Νομίζω το είπατε καλά. Τώρα έχουμε, καταρχάς, γιατί ποιο είναι το θετικό κλίμα, το είπε ο κύριος Παπαδόπουλος αρκετές φορές. Νομίζω το είπα προηγουμένως, το ξαναπώ τώρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το τέλος αυτής της κινδυνολογίας και της ψυχολογίας στους Έλληνες πολίτες ότι κάτι δεν πάει καλά και αύριο μεθαύριο ή την επόμενη μέρα είμαστε έξω από την Ευρωζώνη, είμαστε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, έκανα αυτή 24 του μηνός πρώτα. Λέω ότι έχουμε συμφωνήσει. Πανηγυρίζεται ότι 24 του μηνός θα συμφωνήσουμε. Στις 24 του μηνός περιμένουμε ένα πράγμα. Αυτό φαίνεται πάντως ότι. Για να δούμε. Έχει... Για να δούμε. Με περιμένουμε... τι θα διευκρινιστεί επιπλέον στο περιμένουμε το ένα πράγμα. Level agreement, το Euro Working Group. Περιμένουμε ένα πράγμα. Ναι, τον κόφτη περιμένουμε. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι θα γίνει Euro Working Group γιατί κάπου διάβασα ότι κάναν και μια γκάφα. Στείλανε αυτά που ψηφίσανε στα ελληνικά. Δεν τα είχαν μεταφράσει και ψάχνονταν. Είναι το γνωστό κόλπο βαρουφάκι αυτό. Δεν το ξέρω.
για να καθυστερήσω να το διαβάσουν και να μπερδευτώ στην ανάγνωση. Λοιπόν, ήταν επίσημο, νομίζω. Λοιπόν. Είπε το Eurogroup ότι δεν έχουμε πόρισμα το Euro Working Group γιατί δεν υπήρχε, δεν προλάβαμε εμείς να το μεταφράσουμε στα αγγλικά. Ναι, το στείλαμε. Οπότε θα πάει στο επόμενο που είναι την Πέμπτη, νομίζω. Ελάτε, ελάτε. Μπορεί να θέλω δικιά του μετάφραση. Αφήστε το να δεν στείλατε. Μετάφραση. Πάμε στην προετοιμασία που κάνετε. Μα συζητάμε τώρα για τι μεταφράσει. Συζητάμε για την προετοιμασία, κύριε Παυλόπουλε, που κάνουν και την εικόνα που δίνουν για τη χώρα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η εικόνα τη μέρα τη Ευρώπη που έστειλε ο Τσίπρα στι Βρυξέλλε και πανηγυρίζει. Αμέσω τώρα το πιάσατε εσεί. Μα αλήθεια είναι. Πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά είναι. Όπω και το καλό. Δεν έχει ξαναπάει σε εκείνο. Το κλίμα αλλάζει και αυτό πρέπει να πάρει ο ελληνικός λαός σήμερα, ότι από εδώ και πέρα πάμε σε μια σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια, ώστε να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα όπως το είχαμε συμφωνήσει το καλοκαίρι, με ό,τι δύσκολα, το είπαμε όλοι και συμφωνούμε σε αυτό, έχουμε υπογράψει και έχουμε επιβάλει τον ελληνικό λαό, τον κύριε Κλήτου προηγουμένως, αλλά και με όλα όσα εκείνα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Μέχρι το 18. Μέχρι το 18. Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή χρόνο για να κάνουμε πράγματα. Από εκεί και πέρα νομίζω πλέον είχαμε ανοχή από τον ελληνικό λαό, να το πούμε αυτό μέχρι τώρα. Η ανοχή τώρα πλέον θα έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό είναι το θετικό που βγαίνει και νομίζω αυτό πρέπει να εκλάβει ο ελληνικός λαός. Έχει δείξει αξιοθαύμαστη εποχή ο ελληνικός λαός, είναι αλήθεια. Έχουμε, κύριε Καλιάνη. Πριν σας δώσω το λόγο, βρήκε ο Γιώργος Χρουδαλάκης αυτό για το οποίο παρενέβη η κυρία Φωκά για τις αναπηρικές συντάξεις. Το άρθρο 7 δεν ξέρω αν είναι αυτό, γιατί και στο νομοσχέδιο που βρήκα δεν συνέπιπτε. Διαβάζω όμως ότι έγινε δεκτή η τροπολογία από τον Γατρούγκαλο, τον Βασίλη Κονόμου, Χριστοδηλοπούλου, Κουτσούκος και Δεγκέρον κτλ. Για προσωρινή συντάξη και εφάπαξ κατά απόλυτη προτεραιότητα. Σε δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις κτλ. Και μάλιστα στις σημειώσεις ότι είναι ανεξάρτητα από τα αίτια ασφάλισης κτλ. Θέλω να πω από ό,τι φαίνεται. Μία από τις τέσσερις τροπολογίες που είχε καταθέσει το Πασόκ. Γι' αυτό και διάβασα και τα ονόματα, αν και ο Βασίλης Κονόμου είναι πια στη Νέα Δημοκρατία. Για τις περικοπές, είπε, αλλά εγώ λέω, νομίζω, ο Κατρούγκαλος είπε στη Βουλή και τον άκουσα, δεν το θυμάμαι, γι' αυτό το λέω, ότι ό,τι έχει να κάνει με αμαία συντάξη κλπ. Δεν επηρεάζονται καθόλου, είναι έξω από πλαίσιο. Η γυναίκα θα έχει την αγωνία της τώρα και είναι καλό να ξέρει ότι από το χτεσινό δεν φαίνεται να στραμπατσάρεται. Ορίστε, κύριε Καλιάνη. Κύριε Παυλόπουλε, θα έπρεπε να είχε επιμείνει ο κύριος Τσίπρας ή ο κάθε κύριος Τσίπρας πηγαίνοντας σε ένα Eurogroup ή κάνοντας τις διαπραγματεύσεις όλους αυτούς τους μήνες με τη μέθοδο, τη βαρουφάκιο τακτική και μέθοδο. Πέρα από το να είναι κρατιστές οι άνθρωποι, πέρα από το να θέλουν να βολέψουν μόνο το δικό τους πελατειακό κράτος και τους δημοσίους υπαλλήλους να κοιτάξουν μόνο για αυτούς, στέλνοντας τηλεμητόμο όλο τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσαν να έχουν συζητήσει για σταδιακή μείωση της φορολογίας. Θα μπορούσαν να είχαν μιλήσει για την αξιοποίηση, τόση ώρα σημείωνα που μιλάγανε οι αγαπητοί συνάδελφοι, για την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, για τα ΕΣΠΕ μιλάω, για τα προγράμματα Ντράγκη και Γιούνκερ. Θα μπορούσαν να έχει μιλήσει αυτός που διαπραγματευόταν ουσιαστικά και με πυγμή για εξασφάλιση χρηματοδότηση με εξόχληση των ομολόγων. Θα μπορούσαν να είχαν συζητήσει για καθιέρωση επιδοτήσεων και ειδικών κινήτρων για τους αγρότες, για τους νέους επιχειρηματίες, για τους παλιούς επιχειρηματίες, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να επενδύσουν σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον νεκρό τόπο. Απαγορεύεται αυτό που λέτε. Καλά, εντάξει, αφήστε τώρα. Επιδοτήσεις κρατικές από τους αγρότες απαγορεύονται διεθνώς. Τώρα, άμα εσείς το λέτε. Επιδοτήσεις, τι είπατε. Επιδοτήσεις, είπατε στο αγρότες. Εξτρά επιδοτήσεις στους αγρότες. Μισό λεπτό. Παράδειγμα, σας δίνω συγκεκριμένο. Έχει το κράτος ένα. Με ποια μορφή θα μπορούσε να δοθεί μια τέτοια επιδότηση. Έχει το κράτος, για παράδειγμα, ένα χωράφι, ένα χτίμα, 10 στρέμματα. Ναι. Δεν θα μπορούσε εμέσως επιδότηση. Δεν θα μπορούσε να πει σε αυτούς τους νέους αγρότες, νίκιασε το συγκεκριμένο χωράφι, γιατί εσύ δεν έχεις να καλλιεργήσεις. Με ένα συγκεκριμένο μισθό, με ένα συγκεκριμένο μίσθωμα πάρα πολύ μικρό, τόσο ώστε να μπορείς να δώσεις αναπνοή σε αυτόν τον τόπο. Αυτό θα γίνει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς, τι λέει ένα κεντρό, να έρθουν τα αδήλωτα χρήματα με ένα πέναλτι της τάξης από το εξωτερικό. Με ένα πέναλτι της τάξης των 15%, ούτως ώστε και επίσης αυτοί οι άνθρωποι που θα δώσουν αυτό το πέναλτι να υποχρεωθούν να επενδύσουν στον τόπο τους. Δεν θα τους πάει κανείς φυλακή, θα δώσουν 15% για αυτό το πέναλτι, ένα πέναλτι συγκεκριμένο των χρημάτων που έχουν και θα υποχρεωθούν να επενδύσουν ώστε να έρθουν νέοι εργαζόμενοι. Μίλησε κανείς να μισθώνουμε δημόσια χή, όχι. Ακούστε με λίγο, μισό λεπτό. Να μισθώσουμε. Τη επένδυση πώ θα γίνει. Τι εννοείται. Στην Ιταλία που έγινε κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Πρέπει να σα πω ότι πήγανε διάφοροι μαφιόζοι τα λεφτουδάκια του. Από το κύριο Χωδαλάκη μου. Τα νομιμοποιήσανε και μετά ξαναβγάλανε στην Ελλάδα. Κατάλαβα τι λέτε. Από το να μην κάνουμε όμως τίποτα,
από το να μην κάνουμε τίποτα, θα πρέπει κάποια στιγμή να νομοθετήσουμε και να δώσουμε συγκεκριμένες οδούς, ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Από το να μην κάνουμε τίποτα ποτέ, θα πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε και να υποχρεώσουμε τα μαύρα χρήματα να έρθουν στον τόπο μας. Θα πρέπει να υποχρεώσουμε, κύριε Χουδαλάκη. Κύριε Χουδαλάκη, με αυτή τη στιγμή εγώ δίνω συγκεκριμένες προτάσεις αναπτυξιακές και δεν είναι γενικές. Είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως να μην μισθώνουμε δημόσια, να μισθώνουμε δημόσια γη, όχι να ξεπουλάμε. Να μισθώνουμε δημόσια γη και το 5% του τζίρου να παραμένει στο ελληνικό κράτος. Άρα λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή τι έκανα. Σας έδωσα 10 συγκεκριμένες προτάσεις αναπτυξιακές της Ένωσης Κεντρών. Εγώ δεν θέλω μόνο να χτυπάω, σε εισαγωγικά βέβαια, σε πλαίσια ευγενικά. Αυτές είναι τους συνομιλητές. Ναι, ναι, δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές σας αναπτυξιακές. Εγώ λοιπόν, ναι, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα για να φτάσουμε στο σημείο. Ελλάδα, δεν θα γίνει έτσι ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όχι, ξέρω, δεν είναι πότε θα γίνει. Να ρωτήσω κάτι. 700 ευρώ σύνταξη όλου που έλεγε ο κ. Λεβέντη στο ισχυρίζεται. Εσείς καταρχάς αυτή τη στιγμή παρουσιάζεστε, με συγχωρείτε γιατί. Γιατί μας λέτε τώρα αυτό που θα σας πω. Εσείς αυτή τη στιγμή παρουσιάζεστε αδιάβαστος για το πρόγραμμά μας. Δεν έχετε μελετήσει το πρόγραμμά μας. Όταν εσείς πιστεύετε, ότι 700 ευρώ, λέει ο κύριος Λεβέντης, εμείς επιθυμούμε ενοποίηση όλων των συντάξεων στα 1.500 ευρώ καθαρά, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να περικοπούν οι συντάξεις αυτών που θα περικόψετε εσείς στην κυρία που παίρνει 700 ευρώ. Στα 1.500 ευρώ καθαρά. Με ανώτατο πλαφόν, όποιος παίρνει 2.700, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν 2.700 αυτή τη στιγμή, είναι συνταξιούχοι 10, να πάνε στα 1.500, ούτως ώστε αυτός ο άνθρωπος παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ να μην χρειαστεί να περικοπεί. Το κάναμε δύο εμείς τώρα. Τι κάνατε, 3.000 ανώτατο πλαφόν στις πολλαπλές συντάξεις και 1.800 μονές. Εμείς θέλουμε τις πολλαπλές να πάνε στα 1.500. Εσείς δεν θέλετε καθαρά, καθαρά. Τα 2.000 είναι 1.500 καθαρά τώρα. Τι είπα, τα 2.000 αιμονή συντάξη καθαρά είναι 1.500. Εγώ λέω άλλα τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Εσείς το πάτε άλλο του κουβέντα. Εσείς λέτε ενοποίηση, εσείς το ανώτατο πλαφόν 3.076 ευρώ των πολλαπλών συντάξεων. Εμείς λέμε 1.500 καθαρά τις πολλαπλές συντάξεις. Είναι 50% κάτω. Οι μονές. Τώρα εντάξει, άμα δεν καταλαβαίνετε λίγα και θα πετάξετε το. Ερώτηση κάνω. Εντάξει, τώρα εντάξει, δεν κάνω τέτοια κουβέντα. Για όλες τις συντάξεις. Θέλω να καταλάβω αν το λέτε αυτό για όλες τις συντάξεις ή μόνο για τις πολλαπλές. Νομίζω ότι έχουν καταθέσει και επίσης υπάρχουν 80.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή να βάλουμε εισοδηματικά κριτήρια. Εσείς δεν βάλετε εισοδηματικά κριτήρια. Εσείς προστατεύσατε τις ομάδες που θέλετε εσείς. Θα εκπλαγείτε και θα το δείτε αύριο. Κύριε Ριζούλη, θα εκπλαγείτε αν δεν το ξέρετε, αν δεν το έχετε δει. Θα το δείτε αύριο, θα το έχω μαζί μου δηλαδή και θα το δείξουμε στους τηλεθεατές, πόσοι είναι εκείνοι που παίρνουν σύνταξη γυρατός πάνω από 4.500 ευρώ. Εντάξει, αυτά που λέμε εμείς εδώ και χρόνια, αυτό έχει τελειώσει, κύριε Παυλόπ, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτό τελειώνει τώρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Το ψηφίσαμε γύρω. Μπείτε στο πρόγραμμα Ήλιος, μπείτε στο πρόγραμμα Ειδίκα και θα δείτε πόσοι παίρνουν 3.500 και 4.500 ευρώ. Αγαπητέ μου συνάδελφε, από εσάς, αγαπητέ μου συνάδελφε, γιατί είπατε για τις προτάσεις τις αναπτυξιακές που έχω γράψει τόση ώρα και μάλιστα ειρωνευτήκατε. Δεν θα περίμενα από έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και από έναν άνθρωπο ο οποίος υποστήριξε το ΚΚΕ και βρέθηκε παλιά στην ΚΝΕ να έχει αναπτυξιακές προτάσεις. Το λέω με κάθε σεβασμό, αλλά πραγματικά δεν περίμενα από έναν τέτοιον εκπρόσωπο, τέτοιον άνθρωπο, να έχει αναπτυξιακές προτάσεις. Θα μου φαινόταν περίεργο ένας άνθρωπος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ που πήγε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει αναπτυξιακές προτάσεις. Γι' αυτό λοιπόν. Είναι πώς γαλουχήθηκα από μικρός δηλαδή. Δεν θα περίμενα να έχετε. Με κάθε σεβασμό θα σας μιλάω, αλλά θα μου φαινόταν περίεργο να καταθέτατε στο τραπέζι αναπτυξιακές προτάσεις. Εσείς έχετε γαλουχηθεί με άλλα πράγματα, με άλλες σοβιετικού τύπου ιδεολειψίες.